Γεια σας. Σήμερα θα πούμε για εφαρμογές passes. Να γράψω εφαρμογές που θα δείξω. Θα επεκτείνουμε κάποιες ιδέες που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα και σε θεωρητικά πράγματα. Αλλά κυρίως θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε passes και να φτιάξουμε χρήσιμα σχήματα, τα οποία θα έχουν εφαρμογές σε ασφάλεια και σε επόμενα κρυπτογραφικά συστήματα που θα δούμε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν απορίες όσον αφορά hash functions. Σε σχέση με το προηγούμενο μάθημα, δηλαδή, ό,τι είδατε είναι κατανοητά, υπάρχουν απορίες, τι έχετε να πείτε με αυτά. Εντάξει, το έχουμε στα hash functions, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ σήμερα. Έτσι και έτσι. Ωραία, αν υπάρχουν απορίες και δεν καταλαβαίνετε κάτι κατά τη διάρκεια, το συζητάμε. Λοιπόν, one-way functions, αυτή την έννοια την είδατε, μάλλον δεν είδατε formal ορισμό. Φυσικά είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε το τι συμβαίνει. Αν έχουμε μία συνάρτηση H, η οποία πρέπει να είναι φυσική και βάζει ένα output C, θέλουμε να είναι εύκολο να κάνουμε αυτόν τον πολιτισμό και δύσκολο να κάνουμε αυτόν τον πολιτισμό. Δηλαδή να έχουμε ένα πολεμικό αλγόριθμο που να με πάρει το χ στο ψ, αλλά όχι από ψ στο χ. Αυτό ήταν ο σκοπός και αυτό λέγεται one-way function. Τώρα όταν θα έχουμε hash functions, αυτά που θέλουμε είναι θέλουμε να έχει την ιδιότητα, να πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση. Και μιλήσατε για collision resistance και είδατε αυτά τα τρία επίπεδα collision resistance. Το pre-match collision resistance, το second pre-match και το κανονικό collision resistance. Ωραία, κοιτάξτε λίγο τους τύπους που έχουμε γράψει εδώ πέρα. Στο πρώτο λέει ουσιαστικά αυτό που λέμε και στα one-way functions, ότι αν γνωρίζω το, αν μου δώσει κάποιος το C και έχει υπολογίσει πάνω σε κάποιο χ μυστικό την hash function, τότε εγώ δεν μπορώ να βρω το χ αν είναι ένας πολεμικός υπολογιστής. Εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη ιδιότητα. Αυτό είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ισχυρό. Μετά πάμε στο επόμενο πιο ισχυρό πράγμα, το οποίο τι λέει. Βασικά, αν μου δώσει ένα χ, δεν μπορώ να βρω ένα άλλο χ το οποίο να έχει το ίδιο αποτέλεσμα, το ίδιο χάσμα. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά στην πράξη. Σημαίνει ότι αν έχω ένα χ, δεν μπορώ να το αλλάξω και να διατηρήσω το ίδιο το χάσμα. Οπότε, αν αλλάξει κάτι στο pre-image, αλλάζει και το image. Ωραία. Και το collision resistance είπαμε ότι είναι δύσκολο να βρω οποιαδήποτε χ είναι και χ2. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, μου ρωτάνε σαν αλγόριθμο να βρω κάτι, πρέπει να δείξω ότι υπάρχει μια σύγκριση που είναι αυτά. Το χ και το χ2 έχουν το ίδιο χάσο αποτέλεσμα. Καλά αυτά. Κάνω και εδώ. Ωραία, αυτά θα χρησιμοποιήσουμε, τα ξαναείδατε έτσι κι αλλιώς. Μια σημαντική παρατήρηση σε όλα αυτά είναι ότι η συνάρτηση hash, όπως είδατε, έχει input συνήθως το οποίο είναι unbounded, δηλαδή μας πάει από κάποιο σύνολο τέτοιο, όλα τα strings, σε ένα σύνολο το οποίο είναι περασμένο. Μπορεί να μας πάει, ας πούμε, στο νη, συγκεκριμένα για νήσον 128. Το οποίο σημαίνει ότι η συνάρτηση λόγω του pixel pool δεν θα είναι ένα προς ένα. Και άρα σίγουρα θα υπάρχουν συγκλήσεις. Δηλαδή πάντα σίγουρα δεν υπάρχουν χέρια που βγάζουν ένα τέτοιο, μια τέτοια σύγκρουση, έτσι. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι είναι δύσκολο να τα βρούμε. Κατανοητό αυτό. Για το ότι, δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν, έτσι. Γιατί εδώ υπάρχουν περισσότερα στοιχεία από ό,τι εδώ πέρα. Οπότε κάποιοι πρέπει οπωσδήποτε να δείχνουν στο ίδιο πράγμα. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, εγώ θέλω να πούμε διαστητικά και δύο άλλες έννοιες στο collision resistance. Το perturbation είναι το ένα και το range είναι το άλλο. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα και αργότερα. Είναι πιο πολύ από πλευρά security, δεν χρειάζεται να πούμε πολύ formal πράγματα. Το πρώτο τι λέει το perturbation, λέει ότι κοίτα να δεις, αν σου. Όχι μόνο δεν μπορείς να βρεις δύο χ και χ τόνος τα οποία να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορείς να βρεις χ τόνος τέτοια ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι αρκετά κοντά. Τι σημαίνει αρκετά κοντά, σημαίνει ότι το having distance ανάμεσα στο ψ και στο ψ τόνος είναι μικρότερο από μια δεδομένη μικρή τιμή. Το having distance σημαίνει ότι είναι το πλήθος των bits που διαφέρουν αυτά τα δύο. Ωραία. Οπότε, άμα θέσω εδώ ε ίσον ακριβώς ένα bit, τότε αυτό εδώ λέει ακριβώς το ίδιο που λέγαμε και πριν, ότι δεν μπορώ να βρω χ και
κοινότητα που να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλιώς όμως είναι πιο χαλαρό, έτσι. Δηλαδή, μάλλον πιο αυστηρό, πιο αυστηρή απέτηση για το hash function, ότι δεν με νοιάζει τόσο να είναι ακριβώς δίπλα. Αυτά, μπορεί να είναι και λίγο πιο μακριά. Αυτό είναι το perturbation και το range λέει, θα να δεις, ότι αν σου δώσω εγώ ένα ψι, δεν μπορείς να βρεις κάποιο, είναι δύσκολο να βρεις ένα χ, περίπου ώστε το h του χ να βρίσκεται μέσα σε ένα έρος. Εντάξει. Πάλι για έψιλον μικρά. Και συγκεκριμένα για το ύψος ψήσιο 0 που θα το χρησιμοποιήσω σήμερα, είναι δύσκολο να βρεθεί ένα χ, περίπου ώστε αυτό να είναι αρκετά μικρό. Πολύ είναι δύσκολο, τι σημαίνει. Τι είναι δύσκολο, σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει πολυεπιπλικά. Εντάξει. Τώρα... Με πιθανοτικό ή με δύσκολο. Με πιθανοτικούς μιλάμε για την κρυπτογραφία, δηλαδή στο BBB. Το BBB είναι η κλάση κρυπτογραφία που μας ενδιαφέρει. Βέβαια είναι κάπως δύσκολο να δοθούν τέτοιοι ορισμοί. Ας πάμε λίγο πίσω εδώ πέρα. Για παράδειγμα, εδώ το collision resistance, αν μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη συνάρτηση hashtags, πάντα θα υπάρχει ένας πολυεπιπλικός αλγόριθμος που θα το βρει και αυτό. Διότι επειδή υπάρχει αυτή η σύγκριση, ο πολυεπιπλικός αλγόριθμος θα είναι απλά κάτι τύπου function. Το οποίο κάνει return τα δύο πράγματα αυτά, έτσι. Δηλαδή το χ1 και το χ2 που δίνουν collision. Οπότε πάντα υπάρχει πολυεπιπλικό, μάλλον θα κάνει όντω ένα. Έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα θα υπάρχει. Και το να δοθεί ένα αυστηρό ορισμό για το τι σημαίνει δύσκολο, θέλει αρκετή δουλειά. Και τα πρακτικά hash functions δεν έχουν. Δηλαδή συνήθως το που κάνουμε είναι παραμετροποιούμε τις hash functions μας. Αλλά εδώ δεν θα πάμε στο formal ορισμό για το τι σημαίνει. Ωραία. Το σημαντικό είναι τα hash functions τα οποία θα δούμε στην πράξη, δηλαδή σήμερα θα δούμε ας πούμε το SHA-256, ότι πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο λέγος και δεν ξέρουμε πώς να το προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό μας ενδιαφέρει από την πλευρά της ασφάλειας. Ωραία. Εντάξει με το collision resistance. Και αυτά τα επιπλέον σε επεκτάσεις. Θα τα ξαναδούμε στη συνέχεια. Ωραία. Τώρα θέλω να σας δείξω κάποια συγκεκριμένα hash functions που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Δεν θέλω να σας δείξω πώς υλοποιούνται κρυπτογραφικά. Απλώς να σας πω πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από πλευρά της ασφάλειας σαν εφαρμογή. Αν θέλετε να κάνετε χρήση hash functions σε οτιδήποτε υπόλοιπα γράφη. Το 1 είναι το MD5, το ποιοι έχουν ακούσει γι' αυτό ξανά. Εντάξει, περισσότεροι το έχετε ξαναδεί. Αυτό δεν είναι κρυπτογραφικά ασφαλές, έχει collision. Χρησιμοποιούνταν για πολλά χρόνια για να κάνουμε ψηφιακές υπογραφές και διάφορες άλλες χρήσεις και έσπασε τελικά. Και το ότι έσπασε το βρέθηκε πολύ την οδήγηση και όλα στο να δημιουργηθούν τις ψηφιακές υπογραφές. Θα δείτε αργότερα τι είναι οι ψηφιακές υπογραφές και οπότε σας το δείχνω ότι εδώ είναι το έτος προφανώς παίρνει και λίγο τιμή γιατί είναι συμπιέζει σε 128 bits. Μοιάζει κάπως έτσι δηλαδή αυτό που κάνει. Και να ένα διάσημο collision, τόσο στη διαφάνιση μπορείτε να το κοιτάξετε, είναι δύο pre-images στο NDFI. Τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ, διαφέρουν μόνο σε 6 ψηφία, σε 6 δεκαεξαρτητά ψηφία και δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα στο MD5, οπότε δεν το χρησιμοποιούμε, δεν συνήθιζεται πλέον για κρυπτογραφικές εφαρμογές. Το επόμενο είναι το SHA-1. Ποιοι έχετε ξαναδεί SHA σαν όνομα. Ωραία. Το SHA-1 είναι μια πιο καινούργια πρόταση. Μας πάει στα 160 bits. Είναι πιο ασφαλές από το MD5 με την έννοια ότι δεν έχουμε βρει συγκρούσεις. Αλλά πρόσφατα, 8 Οκτωβρίου, βρέθηκε κάτι που λέγεται Free Start Collisions, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάμε σε πραγματικά collisions. Και επίσης γνωρίζουμε μια επίθεση που χρειάζεται τόσο χρόνο για να τόσες πράξεις για να βρει collisions, που είναι πολύ λιγότερο από το 160 εκεί πέρα. Ωραία. Οπότε ούτε αυτό το χρησιμοποιούμε, γιατί υποψιαζόμαστε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν collisions. Ίσως και στα επόμενα 5 χρόνια. Και να ένα SHA-1, μοιάζει κάπως έτσι, λίγο μεγαλύτερο με περισσότερα bits από το MD5. Και μετά πάμε στο SHA-2 που είναι ένα ασφαλές hash, κρυπτογραφικά ασφαλές. Αν θέλετε δηλαδή να κάνετε χρήση hash functions, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στον κώδικά σας. Έχει 4 παραλλαγές, είναι αυτές εδώ. Για παράδειγμα, η SHA-256 είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο. Και η διαφορά είναι απλά ότι αλλάζει το μέγεθος του output, έτσι, σε πόσα bits πάνε. Αυτά τα δύο, χρησιμοποιούνται πολύ. Σε αυτό δεν γνωρίζουμε κάτι σε σχέση με collisions και μοιάζει κάπως έτσι. Και αν θέλετε να τρέξετε στον υπολογιστή σας κάποια στιγμή, μπορείτε να
σε Linux ή σε Mac, ας πούμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη OpenSSL. Σα το έχω δώσει διαφάνεια, αν θέλετε να τα κοιτάξετε. Όταν λέμε ότι θεωρείται ασφαλές, εννοούμε απλά ότι δεν έχουμε βρει ακόμα κάτι που να το σπάει. Δεν έχουμε βρει και δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να το βρούμε. Ναι. Γιατί, ας πούμε, αυτή η επίθεση στο SHA-1, εδώ έχουμε ένα αλγόριθμο που μας λέει ότι ας αντίστοιχο 61 πράξη, μάλλον θα βρούμε ένα collision. Άρα έχουμε ένα τρόπο να το προσεγγίσουμε, αλλά δεν το έχουμε τρέξει γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Μέχρι στιγμής, να έχουμε collision, πώς επηρεάζει μέχρι στιγμής η κρυπτογραφία, δηλαδή από τη στιγμή που βάζουμε αυτό σε δύο διαφορετικά υπάρχει δύο αποτέλεσμα, αυτό γιατί μας επηρεάζει εμάς μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που απλά θέλουμε να στέλνουμε. Τι θέλουμε να στέλνουμε. Πού θέλουμε να στείλουμε αυτό, δεν θέλουμε που θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα και αν δεν στείλουμε το λόγο να στείλουμε το χάρτο. Όχι, γιατί εξαρτάται, έχει πολλές εφαρμογές ο χάρτος. Ας πούμε, ένα παράδειγμα χρήσης hash, που ήταν την πέντε συγκεκριμένα που έχει κολλήσει, έτσι. Είναι το εξής, ότι μπαίνω σε ένα website που έχει HTTPS, έτσι, και θέλω να επιβεβαιώσω ότι έχει πιστοποιήσει ότι το ανήκει το domain name. Οπότε τι κάνω, βάζω μια έμπιστη αρχή να βεβαιώσει ότι αυτός είναι αυτός που λέει. Θα το δούμε και αυτό στο αντίστοιχο μάθημα για το HTTPS. Αυτή η έμπιστη αρχή δεν βάζει μια ψηφιακή υπογραφή συγκεκριμένα σε αυτά που έχει στο domain name κλπ. Βάζει την ψηφιακή υπογραφή πάνω στο hash. Το οποίο σημαίνει ότι αν έχω collision και μπορώ να επιλέξω ακριβώς τι καθαρό κείμενο θα υπάρξει στις δύο περιπτώσεις, μπορώ να έχω δύο διαφορετικά πράγματα. Το οποίο να δίνει το ίδιο hash και το ένα να λέει, ξέρω εγώ, ότι το google.com ανήκει σε μένα, και το άλλο να λέει ότι ανήκει όντως στην Google. Αν έχω το ίδιο επίπεδο, αυτό εδώ και αυτό εδώ, και εδώ μπει μια ψηφιακή υπογραφή, αυτή η ψηφιακή υπογραφή θα είναι έγκυρη και για το άλλο. Και αυτό πράγματι έγινε. Δηλαδή, συγκεκριμένα για το Google, κάποιοι ερευνητές κρυπτογραφίας έφτιαξαν ένα ψεύτικο certificate, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα site, το οποίο να φαίνεται ότι δουλεύει κανονικά το HTTPS, όλα πράσινα, όλα τέλεια, και παρόλα αυτά δεν ανήκει στο πραγματικό αυτό που λέει ότι το έχει. Έτσι. Οπότε αυτό είναι σοβαρό πράγμα. Άρα, όταν λέμε ότι δεν είναι ασφαλές, εννοούμε ότι όχι ότι μπορούμε να βρούμε το αρχικό μήνυμα, αλλά ότι μπορούμε να χαλάσουμε το integrity, το λέγαμε, ότι δηλαδή μπορούμε να στείλουμε άλλο μήνυμα από αυτό που θέλαμε. Ναι, και αυτό. Και τα δύσκολα πρόβλημα. Και να μπορώ να βρω το αρχικό, και να μπορώ να βρω δύο τα οποία να δίνουν το ίδιο, ή αν ξέρω το ένα από τα δύο, να μπορώ να φτιάξω ένα άλλο που να δίνει το ίδιο. Αυτά είναι προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι θέλω να πούμε το κολλήσιο, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο αρχικό μήνυμα. Όχι. Απλά μπορούμε να. Όχι, δεν μπορώ να βρω ένα αρχικό μήνυμα. Ναι. Το να βρω το αρχικό μήνυμα είναι. Ναι, ναι, ναι. Πώς αντιμετωπίστηκε, αλλάξαμε σε sign. Και μάλιστα τώρα, πριν λίγες μέρες που βγήκε το πρόβλημα στο SHA-1, δηλαδή υπάρχει ήδη ένα σχέδιο, να δείτε εδώ στο SHA-1, αυτή η επίθεση είναι ένα σχέδιο για αρκετά χρόνια. Και υπάρχει ένα σχέδιο πενταετές περίπου που λέει ότι θα φύγουμε από το SHA-1 πάμε στο SHA-2. Αλλά αυτή η επίθεση που βγήκε αρκετά πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, δείχνει ότι μπορεί να πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, σε 1-2 χρόνια δηλαδή. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ίσως. Εντάξει, αυτό το δημοσίευσαν ερευνητές κρυπτογραφίας. Αλλά κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην είναι τόσο καλόφιλοι, έτσι, ψήφοντα εγκληματίας δηλαδή έχει αρκετά χρήματα στη διάθεσή του, μπορεί να δει ενδεχομένως κολλήσεις και να έχουν πρόβλημα. Άρα πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Αυτά τα φάσεις θα τα δείτε και στις ψηφιακές υπογραφές, σε επόμενο μάθημα θα δούμε τι θέσεις έχουν. Είναι δύσκολο να πάμε από SHA-1 στα 2, δηλαδή. Τι σημαίνει ότι απλά κάνουμε upgrade, δηλαδή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν έχω μια ιστοσελίδα, παράδειγμα, αλλά διαγράφω παλιό μου εξωτερικό, παίρνω ένα καινούργιο εξωτερικό, το οποίο έχει το καινούργιο hash, έτσι από την αρχή, σαν αυτιά. Οπότε, αν θέλετε να τρέξετε, να πάρετε κάποιο hash, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα μέσα από το Linux σας και να πειραματιστείτε αυτό που θα ζητήσω να το κάνετε και για την άσκηση που έχετε σήμερα. Ωραία. Τώρα για την αντιστροφή ενός hash. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει η αντιστροφή. Υπάρχει στην πραγματικότητα, αν το hash είναι πραγματικά ασφαλές, ο μόνος τρόπος να κάνουμε να βρούμε το pre-image ενός δεδομένου image είναι να κάνουμε brute force. Άρα, έστω έχω αυτό το H του H να είναι ψηλή. Δίνεται το C. Ο μόνος τρόπος που λέω είναι να δοκιμάσω τα διαφορετικά πιθανά χ που υποψιάζουν. Εντάξει. Έτσι μοιάζει κάποια επίθεση. Τώρα εδώ ψευδοκόμικας είναι αυτό. Εδώ έχω ένα λεξικό που περιέχει μια σειρά από λέξεις που υποψιάζουμε ότι ίσως είναι το πρίμα.
Και τι κάνω, εφαρμόζω τις αλληλεγγύες στο καθένα και λέω θα αλληλεγγύσει, αν το βρήκα. Προφανώς αυτό παίρνει θετικό χρόνο, έτσι. Και αν θέλω να κάνω brute force χωρίς να έχω κάποιο λεξικό, ξεκινάω και τι λέω. Ξεκινάω, δοκιμάζω 0 γράμματα. Δηλαδή δοκιμάζω εδώ να βάλω το κενό αλφαριθμητικό αρχικά. Δοκιμάζω και κοιτάω αν κάνει ψη, δηλαδή τι λέω. Κάνω hash στο έμπου και κοιτάω αν είναι διαφορετικό το set το οποίο δίνεται. Αν δεν είναι διαφορετικό, το βρήκα. Αν είναι διαφορετικό, πρέπει να δοκιμάσω το επόμενο. Οπότε τι λέω. Έχω ένα αλφάβητο σήμα, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα κλπ. Μέχρι τη ζήτα. Και ABC τέλο πάντων, ναι. Και τι λέω. Πήγα σε αυτόν τον αριθμό M, ο οποίο είναι εδώ 26 αραβικό, στο παράδειγμα. Φυσικά ο καθένα μπορεί να το αλλάξει ανάλογα με το τι υποψιάζει ότι είναι στο hash, έτσι. Αν θέλει να είναι σίγουρο, δηλαδή πρέπει να βάλει εκεί και του 256 χαρακτήρε. Και λέω εδώ έχω μια συνάντηση που μου αυξάνει έναν αριθμό B, δεδομένου ενό αλφαβήτου και το πλήθο των ψηφίων που δίνεται εδώ πέρα. Και λέω ότι όταν βγω από το συγκεκριμένο πλήθο ψηφίων, αυξάνω το ψηφίο, θα κάνω δηλαδή ένα ψηφία, δύο ψηφία, τρία ψηφία. Και παίρνω τον επόμενο αριθμό που είναι ο στην αρχή ο αλφα, ξέρω, την digits. Έτσι ψεύδω το πρόβλημα. Αυτό θέλει να βάλουμε κάποιο να κάνει collision, έτσι. Εδώ θέλουμε να κάνουμε, όχι δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι που κάνει collision. Αν θέλαμε να βάλουμε κάτι που κάνει collision θα ήταν διαφορετική προσέγγιση. Εδώ αυτό που θέλουμε είναι να μας δίνεται ένα συγκεκριμένο ψι και θέλουμε να δούμε το χ το συγκεκριμένο το οποίο δίνει αυτό το ψι. Δεν μπορεί να υπάρχει περισσότερο από ένα χ. Εδώ το ερώτημα είναι διαφορετικό. Ναι, όμως όλο μπορούμε. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να βρούμε δύο χ ένα χ τα οποία δεν είναι το ίδιο χ. Έχει κάποιο κάποια ιδέα. Πώς μπορούμε να δούμε δύο τέτοια. Δηλαδή πώς θα είναι σε μια τέτοια προσέγγιση. Για να σπάσω ένα χάσ. Αν ήξερα ότι το χάσ ας πούμε, είναι πιο απλό, για μερικές φορές δίνει συγκρούσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω. Ναι. Να έχουμε ένα πίνακα που θα έχουμε όλοι τα χάσ. Κάθε φορά που βλέπουμε να το βάζουμε ένα. Και αν έχουμε ένα, απλά αυτό ήταν. Ναι, μπράβο. Μπορώ δηλαδή κάθε φορά που κάνω χάσ να το αποθηκεύω. Και μετά να έχω ένα χάσμα ουσιαστικά. Και μετά θα βρω κάποιο άλλο να κοιτάω αν έχει σύγκρουση. Το οποίο είναι πολύ καλύτερη μέθοδος, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα ρίχνω την υπολοιπλοκότητα στη ρίζα της προηγούμενης. Γιατί όσο θα μου γεμίσει θα πρέπει να ψάχνω, αρκεί να ψάξω σε όλα, έτσι, θα να δω το συγκεκριμένο. Καταλάβω τι είπε. Εντάξει. Μπορεί να βάλουμε ένα X2. Και να βάζει το ίδιο χάσμα με το να βάλουμε ένα αρχιδίο και να βάζει ένα ίδιο χάσμα να βάζει αυτό ψι. Συγκεκριμένα ψι. Α, εντάξει, αυτό θέλετε το λύσουμε. Δηλαδή, άμα βρω κάποιο χι τόνο στο οποίο δίνει το ίδιο ψι. Αυτό. Δηλαδή, ότι κάτω από χάσμα είναι το ίδιο έτσι. Ωραία. Εντάξει, αυτό ο κώδικα. Εύκολο. Τώρα, τι μπορώ να κάνω με τα χάσμα ψι. Μία πρώτη εφαρμογή, σχήματα δέσμευσης. Μπορώ να δεσμευτώ ότι θα πω την αλήθεια ουσιαστικά. Αυτό έχει πολύ χρήσιμες εφαρμογές στις ψηφιακές ψηφοφορίες. Θα τις δείτε και με τον Γιώργο Τζουκαλά σε κάποιο αργότερο μάθημα. Εγώ θα σας δείξω λίγο τη θεωρία σήμερα και σιγά σιγά θα το δω και αργότερα σαν εφαρμογή μετά. Λοιπόν, έχουμε την άλυση και τον Bob και τι γίνεται. Η άλυση σκέφτεται μία τιμή B και θέλει να τη στείλει στον Bob. Αλλά δεν θέλει μάλλον να δεσμευτεί ότι δεν θα αλλάξει συγγνώμη. Θέλει δηλαδή να στείλει κάτι στον Bob και να του πει τι να δεις. Εγώ δεσμεύομαι σε αυτή την τιμή που σκέφτηκα τώρα. Ο Bob να μην μπορεί να καταλάβει ποια είναι η πραγματική τιμή που σκέφτηκε. Και αργότερα όταν η άλλη αποφασίσει να αποκαλύψει τι είχε σκεφτεί νωρίτερα, θα μπορεί να το κάνει. Οπότε θέλουμε δύο ιδιότητες, την Binding και τη Hiring. Η Binding λέει ότι δεν μπορεί να. Ο Bob σιγουρεύει ότι η Alice δεν θα αλλάξει γνώμη αργότερα. Αυτό το οποίο είχε αποφασίσει νωρίτερα, αυτό είναι και τώρα το ίδιο πράγμα. Και το Harry λέει ότι η Alice λέει ότι μόνο όταν αποφασίσει να αποκαλύψει την τιμή θα την αποκαλύψει. Καλά. Οπότε έχουμε δύο φάσεις. Πρώτα στη φάση δέσμευσης, η Alice παράγει την τιμή B, σκέφτεται ότι θέλει να αποφασίσει και δεσμεύεται. Αφού κάνει τη δέσμευση, θα στείλει ένα λογιστικό στον Bob και θα το δούμε πώς παράγει αυτό. Οπότε έχουμε το χάρι με βάση αυτή την τιμή που θα πάρει ο Bob, δεν μπορεί να δει τι σκέφτηκε η Alice. Και στη δεύτερη φάση, αργότερα, στην αποκάλυψη, ο Bob μαθαίνει την αρχική τιμή που τη στέλνει η Alice και βεβαιώνει ότι δεν άλλαξε την τιμή. Έτσι, με βάση το πρώτο μυστικό που είχε πάρει.
Αν έχω κάποια χάσεις, να εγώ προτείνω αυτό και να το δείτε, να μου πείτε αν σας φαίνεται εντάξει. Λέω, αρχικά η άλυση θα σκεφτεί ένα bit. Θα υπολογίσει το hash αυτού του bit και θα πάρει το C που είναι το hash plant. Θα στείλει το hash στο Bob. Και υποστηρίζω εγώ ότι ο Bob βλέποντας το C δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στο bit. Διότι η hash function αυτή είναι πραγματικά κρυπτογραφικά ασφαλής. Και αργότερα η άλυση μπορεί να στείλει το πραγματικό bit στο Bob, ο Bob να μάθει τι γίνεται και να ελέγξει ότι ισχύει αυτή η ισότητα. Και όταν θα ελέγξει ότι ισχύει αυτή η ισότητα, θα ξέρει ότι πράγματι η άλυση δεν άλλαξε γνώμη. Έτσι. Άρα, φάση δέσμευση, η άλλη σκέφτεται το B, το στέλνει στον Bob, ο Bob δεν γνωρίζει τίποτα. Και αργότερα στέλνει το B και ο Bob τσεκάρει αυτό το πράγμα. Εντάξει, κατανοητό το. Τι κάνουμε. Ο Bob το ξέρει το hash, έτσι. Ο Bob ξέρει το hash. Ναι, ξέρει το hash, δηλαδή εδώ πέρα. Εδώ μαθαίνει το C, αλλά δεν μπορεί να βρει το B. Ωραία. Η ερώτηση είναι εδώ αν πραγματικά είναι hiding αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ενδεχομένω σε αυτό το σχήμα. Αν υπάρχει collision, πρέπει να το στείλει άλλο bit. Ναι, υποθέτουμε ότι αυτό το H εδώ είναι μια συνάρτηση που είναι κρυπτογραφικά ασφαλής. Δηλαδή δεν μπορούμε εύκολα να πούμε collision. Αλλά ίσως υπάρχει άλλο πρόβλημα. Άλλες ιδέες, τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει. Αν υπάρχει ένα καλεσμένο σύλλογο πιλωτών, απλά τα τρέχουμε και βρίσκουμε το χάσο, οπότε βλέπουμε αν υπάρχει το. Μπράβο, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εδώ αν η άλλη απλά στείλει τον B και ο Bob ξέρει ότι οι διαφορετικές επιλογές είναι, ξέρω εγώ, αυτές ή ένα εκατομμύριο, μπορεί να τις δοκιμάσει όλες. Και άρα δεν μου κάνει αυτό το σχήμα. Έτσι. Ωραία. Οπότε, παράδειγμα, εδώ στο πιο απλό σχήμα το B μπορεί να πάρει τη μέση 0 ή 1 και βλέποντας το χάσο, αμέσως η άλλη αποκαλύπτει στον Bob ότι διάλεξε το 0, διάλεξε το 1. Γιατί ο Bob μπορεί να τρέξει την ίδια διαδικασία προς τα εδώ. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει κάποιος κάποια ιδέα για πώς θα μπορούσαμε να αμυνθούμε σε αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε. Να έχει άλλη σε έναν τυχαίο αριθμό. Ναι. Τώρα που θα μπλέκει με την επιλογή της, που δεν θα είναι 0-1, θα είναι κάτι άλλο, θα είναι ένας πρώτος άλλος, θα γίνονται γινόμενα και μετά αυτό το γινόμενα θα γίνεται χάση. Ναι, καλή ιδέα αυτό. Για πες. Έχει να αυξήσει το μέγεθος του, να χρησιμοποιούμε ως το βάζουμε. Να δούμε κάτι παπάν, κάποιο. Ναι, καλέ ιδέε. Κάτι τέτοιο. Καλέ ιδέε. Ναι. Θέλουμε να αυξήσουμε τον χώρο περαστάσεων που χρειάζεται να ψάξει ο Bob σε ένα υπολογιστικά ασφαλέ επίπεδο. Οπότε θα κάνουμε τον κάτι με μια αρκετά μεγάλη τυχαία τιμή, έτσι ώστε να πρέπει να ψάξει και σε όλε τι επιλογέ μα και πει τον χώρο του μεγάλου. Ωραία, καλή ιδέα αυτό. Να καταλάβετε τι λένε, συνάδελφοι. Ωραία, αυτό είναι στη λύση. Αυτό λέγεται αλάτι στο source, στην κρυπτογραφία. Τι λένε, δηλαδή, λέει ανιστικό K και δεν υπολογίζει το H του B, υπολογίζει το H του K παράθεση B. Αυτό είναι η πρώτη ιδέα εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι ακόμα πολύ ασφαλέ, θα το δούμε. Αλλά είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, γιατί αν το K είναι αρκετά μεγάλο, ξαφνικά ο χώρο των καταστάσεων αυξάνεται θετικά, έτσι. Και ο Bob δεν μπορεί πλέον να μάθει τι σκέφτηκε η άλλη. Οπότε στο commit η άλλη το κάμπα το κρατάει για τον εαυτό τη, στέλνει στον Bob μόνο το C. Και μετά στην αποκάλυψη, το reveal, ο Bob μαθαίνει και το B και το κάμπα και χρησιμοποιώντας εδώ αυτό είναι το σύμβολο τη παράθεση. Έτσι. Με βάζει δηλαδή δίπλα-δίπλα τα δύο σημεία και βρίσκει το H αυτού τη παράθεση και παίρνει το C. Ναι. Τι διαφορά έχει αυτό από το να μεγαλώσουμε απλά το χώρο του B. Γιατί ουσιαστικά του στέλνει, κρατάει και το κάμπα και το βίντεο για την εαυτό τη. Η διαφορά είναι ότι το B μπορεί όντως να αντιπροσωπεύει κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Μπορεί να το πει. Οπότε δεδομένου ότι είναι περιορισμένο. Μπορεί να είναι κάποιο χρηματικό ποσό, έτσι. Και τα χρηματικά ποσά είναι αυτά. Δεδομένου ότι είναι περιορισμένο αριθμό. Ναι, το B μπορεί να έχει κάποια φυσική σημασία στην εφαρμογή. Μπορεί να είναι πράγματι 0-1 και θα δούμε τώρα ποια εφαρμογή που έχει. Αυτό σε ψηφοφορίε θα ήταν. Δηλαδή ο Bob θα αντιπροσώπευε το κράτος και οι άλλοι θα αντιπροσώπευε τον ψηφοφόρο, α πούμε. Πώς θα ήταν η δομή. Ναι. Αλλά. Θα μπορούσε, θα το δείτε λεπτομερώς στις ψηφιακές ψηφοφορίες, θα σας πει ακριβώς τις τεχνικές λεπτομέρειες, ο Γιώργος. Αυτό είναι μια ιδέα. Δηλαδή, στις ψηφιακές ψηφοφορίες, κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε είναι, για παράδειγμα, το κράτος να μην μπορεί να μάθει τι ψήφισε ο κάθε πολίτης. Οπότε θέλεις hiding. Αλλά ταυτόχρονα θέλεις να μπορείς να προσμετρήσεις όλους τους ψήφους των πολιτών σωστά. Οπότε θέλεις κάποιο είδους αποκάλυψη reveal, αλλά χωρίς να φαίνεται η ταυτότητα αυτού που ψήφισε. Θες να φαίνεται δηλαδή μόνο το συνολικό αποτέλεσμα αυτό το τέλος.
Και ταυτόχρονα θα ήθελε ενδεχομένως και ο πολίτης να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η ψήφος του προσμετρήθηκε στο συνολικό αποτέλεσμα, χωρίς να εμπιστεύεται και τελικές αρχές. Αυτό είναι και αυτό σημαντική ιδιότητα. Αυτά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε έτσι απλά με ένα hash function. Αλλά το hash function είναι βασικό εργαλείο. Είναι ένα primitive, δηλαδή, που το βάζεις μέσα στην ψηφιακή ψηφοφορία και το χρησιμοποιείς σε πιο περίπλοκα συστήματα μετά. Θα τα δείτε. Είναι ωραία. Ωραία. Okay, αυτά. Το hiding και το commit και το reveal, έτσι. Ωραία. Ωραία, ας παίξουμε ένα παιχνίδι, λοιπόν. Είμαστε οι Alice και ο Bob και θέλουμε να παίξουμε κοροναγράμμα. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν είμαστε κοντά. Είμαστε τραυματισμένοι και θέλουμε να παίξουμε μέσω internet. Οπότε, επειδή δεν εμπιστευόμαστε τον ένα στον άλλον, δεν μπορεί η Alice να πει στον Bob: εντάξει, ρίξε ένα νόμισμα και πες μου τι έφερες, γιατί ο Bob θα πει ότι κέρδισε. Εντάξει. Οπότε, τι ιδέες υπάρχουν εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε για να παίξουμε το παιχνίδι μέσω internet. Θα σκεφτεί ο άλλος, θα κάνει το call αρχικά, θα το κάνει χάσει αυτό το πράγμα, θα βάλει και το salt. Θα στείλει το αποτέλεσμα, θα ρίξει το νόμισμα και μετά θα πρέπει να στείλεις και το τι σκέφτηκες και το αποτέλεσμα. Αλλά θα μπορούσε να το κλέψει αυτή η αλήθεια. Ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά μάλλον δεν δουλεύει αυτό όπως το λες. Γιατί αν ρίξεις το νόμισμα, ξέρεις τι είσαι επιλέξει, οπότε μπορείς να πεις ότι έφερε αυτό που είπα. Οπότε μπορεί να στείλει μαρτυρία και το call. Δηλαδή λες εσύ αρχικά, η άλλη στο book θα στείλει ότι εγώ επιλέγω κορώνα. Έτσι. Και μετά θα ρίξω μαζί, μαζί και με το. Δηλαδή να βάλουμε και το sol στο 0-1 τέλος πάντων που είναι το. Να στείλουμε το αποτέλεσμα του hash συν το έξτρα τη πληροφορία του τι επιλέξαμε. Ωραία. Άρα στην πρώτη φάση η άλλη λέει στον Bob: εγώ επιλέγω κορώνα. Αλλά δεν το αποκαλύπτει τι επιλέγει. Λες κάτι κομίτι σε αυτό. Ναι. Ωραία. Και μετά. Και μετά να στείλει αυτή την πληροφορία μαζί με το, μαζί με το hash. Λέει και πάλι μετά. Στην περίπτωση του αποτελέσματος δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να. Για πες. Ίσως πρέπει να εμπλακεί κάποιος τρίτος που εμπιστευόμαστε και δύο ή πέντε. Ναι, ωραία. Καλή ιδέα. Third party trust. Τώρα στα κρυπτογραφικά συστήματα που θα κάνουμε μαζί, που είναι decentralized, θα έχουμε πάντα την ιδέα του third party trust. Το third party trust είναι το πιο εύκολη λύση, λύνει τα πάντα έτσι, πανεύκολα. Λέμε υπάρχει κάποιος έμπιστος, ρίχνει αυτό στο νόμισμα και μας λέει ποιος κέρδισε. Εντάξει, αυτό είναι cheating όμως. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Παορεύεται. Και θα το δούμε σε όλα τα decentralized συστήματα ουσιαστικά. Θέλουμε να βγάλουμε το third party από τη μέση. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ψηφιακές ψηφοφορίες, θέλουμε να βγάλουμε από τη μέση το κράτος το οποίο μπορεί να κλέψει τις εκλογές ή να ανοθέσει την ψηφοφορία. Ή στην περίπτωση, ας πούμε, του Bitcoin που θα δούμε σε επόμενα μαθήματα, θέλουμε να βγάλουμε από τη μέση την τράπεζα η οποία μπορεί να παράξει την ανοθέσει. Οπότε, τέτοιου είδους στις αρχές πράγματι λύνουν το πρόβλημα και πιο παραδοσιακά στην κρυπτογραφία υποθέταμε ότι υπάρχουν. Πράγματι, ας πούμε, ακόμα το χρησιμοποιούμε, αλλά στα αποτελειωμένα συστήματα θέλουμε να αποφεύγουμε αυτό. Οπότε, πολύ σημαντική παρατήρηση, ευχαριστώ που μου την έκανες. Θα ήθελα να δούμε πού μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας αυτό το παιχνίδι, χωρίς κάποια εμπιστοσύνη. Ναι. Μπορεί, ξέρω εγώ, η άλλη στην αρχή να κάνει υπόθεση και να τη στείλει, και ο άλλος να ρίξει το νόμισμα και να στείλει τι ήρθε, για να μπορούν να ανοίξουν μόνο αυτό το κίνδυνο που μεγάλωσε. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Καταλάβατε τι είναι συνάδελφος. Δηλαδή λέει, κοίτα, η άλλη θα διαλέξει τι θέλει, κορώνει γράμματα, να κάνει commit σε αυτό και μετά ο Bob να κάνει τη ρήξη του νομίσματος, να κάνει commit σε αυτό κι αυτός και μετά να αποκαλύψουν και οι δύο να κάνουν reveal το τι διάλεξαν και το τι, μάλλον, το τι είχαν κάνει commit. Ναι. Το ένα το τι διάλεξε και ο άλλος τι έγινε στη ρήξη. Καλά. Ωραία. Οπότε, πραγματικά δεν χρειαζόμαστε καν νομίσμα, αν το σκεφτεί κανείς. Ναι. Μια ιδέα είναι να επιλέξουν τη 2-0-1, να το κάνουν ακόμη στον άλλο και να ασφαλίσουν το XOR των δύο επιλογών. Αν βγει 0, ξέρω εγώ, η καριά τη είναι 1-0. Ναι, σωστό. Αυτό ήταν και σαν ουσιαστικά. Το ίδιο πράγμα, απλά το έχει πιο ωραία μαθηματικά. Αυτό θα κάνει που λες. Δηλαδή, χωρίς νόμισμα θα φέρει το παιχνίδι. Οπότε. Για τη ρήξη του νομίσματος στην πραγματικότητα θέλουμε να δημιουργήσουμε 50% κέρδος για τον ένα και για τον άλλο, πιθανότητα. Άρα μπορούμε να κάνουμε τους δύο παίκτες να διαλέξουμε την ένα οι άλλες και εγώ. Εντάξει, στην περίπτωση του αδέλφου αυτό μοιάζει ότι οι άλλες διαλέγει αν θέλει κορώνα γράμματα. Μετά ο Bob μπορεί είτε να ρίξει πραγματικά ένα δίκαιο νόμισμα και να διαλέξει το 0-1 ή να διαλέξει και μόνο το αφαίρετα. Αν διαλέξει ο Bob αφαίρετα και οι άλλες ξέρει ότι ο Bob διαλέγει πάντα 0, δεν το συμφέρει. Ο
Οπότε η καλύτερη στρατηγική για τον Bob είναι πραγματικά να διαλέξει κάτι τυχαίο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι σημαντικό ότι αυτό εδώ διαλέγονται τυχαία. Αν οι άλλοι ξέρουν ότι ο Bob θα επιλέξει πάντα, ξέρω εγώ, κορώνα, θα έκανε την επιλογή διαφορετικά. Άρα τον Bob του συμφέρει αυτό που επιλέξει με τυχαίο. Και γίνεται αυτό που είπε και ο συνάδελφος, ότι ο Σαντίνος, ότι το HRB αν είναι 0, έχω πιθανότητα 5% να είναι γιατί είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις και το 1 είναι αυτές οι δύο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κερδίζει η άλλη, είναι άλλη ο Bob. Κατάλαβε. Έχεις κάποια παρατήρηση. Είναι το 50-50, ναι. Έχει να κάνει με ένα σκυλί. Έχει να κάνει με ένα σκυλί. Δεν είναι ένα zero sum game. Οπότε υπάρχει ένα σημείο ισορροπία που δεν συμφέρει κανένα ότι να αλλάξει την λογική του. Εσύ τώρα μου είπε ότι εγώ βάζω περισσότερο πιθανότητα στο ανοίξω άλλο. Ναι, αν ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Οπότε ναι, λέει ο συνάδελφος εδώ ότι κανένα από του δύο δεν συμφέρει προφανώς να διαλέξει κάποιον με μεγαλύτερη πιθανότητα. Α πούμε, έστω ότι η άλλη διαλέγει το 0 με πιθανότητα 70%. Θα υπήρχε κάποια στρατηγική στην πλευρά του Bob που θα μπορούσε να παίξει άδικα. Ναι, διαλέγει το μέλλον, το ένα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή για ποιο λόγο δεν συμφέρει να παίξει, να έχει κάποιο το νόμισμά του να μην είναι. Δεν θα έπρεπε να το ξέρει ο άλλο ότι. Ναι, αυτό λέμε, ότι άλλο το ξέρει. Αν το ξέρει. Σκύρω το πάνω πάνω όλο. Ωραία, οπότε αυτή είναι η ρήψη του νομίσματος. Ας το δούμε και εδώ το βασικό πρόβλημα στη ρήψη που λύνουμε με τη δέσμευση είναι ότι σε αυτό το πρωτόκολλο, αν το σκεφτούμε χωρίς άλλο το μεγαλύτερο hash functions και το commitment, είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο θα αποκαλύψει τι διάλεξε πρώτος. Αν αποκαλύψει άλλη ότι διάλεξε το 1 το 0, οπότε μπορεί να το γνωρίζει αυτό και να επιλέξει το αντίστοιχο έτσι. Οπότε είναι σημαντικό και οι δύο να δεσμευτούν στη δημή τους χωρίς να την αποκαλύψουν και μετά να αποκαλύψουν μόνο, ναι, να αποκαλύψουν τις δεσμεύσεις τους δηλαδή και αργότερα να αποκαλύψουν το τι διάλεξαν αρχικά. Οπότε έχω εδώ τα χ και ψ που είναι οι δεσμεύσεις τους. Αρχικά ανταλλάσσουν τις δεσμεύσεις. Δεν μας πειράζει κιόλας να υπάρχει κάποια καθυστέρηση εδώ. Έτσι. Δεσμεύεται πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος. Και αργότερα ανταλλάσσουν τα αυτά που διάλεξαν και τα λάθια τους. Και ο νικητής αποφασίζεται με το XOR. Ναι, αλλά στα λάθια δεν έχει σημασία ποιος θα στείλει. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή λες εδώ. Όταν αποκαλυφθεί το αλάτι, θα αποκαλυφθεί η επιλογή του καθενός. Αλλά ο άλλος δεν μπορεί να αλλάξει επιλογή σε κάποια περίπτωση. Καταλαβαίνετε. Ερωτήσεις αυτό για τη ρήψη νομίσματος. Εντάξει, είναι κάπως χαριτωμένο και μικρό παιχνιδάκι, αλλά είναι ωραίο γιατί έχει εφαρμογές και αλλού. Δηλαδή, το γι' αυτό επεκτείνεται. Παράδειγμα, μπορείτε να το επεκτείνετε να παίξετε ακόμα και πόκερ, ας πούμε, μέσα του τηλέφωνο. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Βλέπετε, μπορείτε να καταλάβετε γενικά πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ωραία. Ωραία, έχω μία ερώτηση για αυτό το παιχνίδι. Να, η ερώτηση λέει, έστω ότι οι άλλοι και εγώ ψυχημάτιζαν κάποια χρήματα. Δηλαδή έλεγε οι άλλοι, άμα κερδίσω θα πάρω 10 ευρώ. Και εγώ λέει, άμα κερδίσω εγώ θα πάρω 10 ευρώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να παίξουν έτσι μέσω τηλεφώνου. Δηλαδή πώς φαντάζεσαι το παιχνίδι μπορεί να έχει κάποιο θέμα, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό πώς το δηλώνουμε με το κομμάτι. Το δηλώνουμε στην αρχή, λένε ότι θα παίξουμε τώρα ένα παιχνίδι. Άμα κερδίσει η άλλη, θα πάρει 10 ευρώ από το πόδι. Άρα το ξέρει ένας τον άλλο. Ναι, το ξέρει ο ένας για τον άλλον ότι θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και στη συνέχεια παίζουμε το παιχνίδι και αποκαλύπτει ότι κερδίζει η άλλη. Ιδέες αυτό. Δεν υπάρχει μπάνι. Υπάρχει μπάνι ότι θα πληρώσει. Δηλαδή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, συμφωνούμε η συμφωνία τη Μόγκο στα όρια που θα πληρώσει 10 ευρώ. Χάνει ο Μπό. Λέει η άλλη φέρα που θέλω τα λεφτά. Και λέει εγώ ποια λεφτά. Ναι, ακριβώ αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε και εδώ πάλι η εύκολη λύση είναι βάζουμε μια έβριστη αρχή, τη δίνουμε τα λεφτά και μετά δίνει αυτό που κέρδισε. Αλλά πάλι δεν θέλουμε έβριστε αρχέ εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα πιο δύσκολο πρόβλημα με χρήματα. Δεν θα το λύσουμε σήμερα. Αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα που είπε ο συνάδελφος ότι όποιος χάνει αποχωρεί από το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα, αυτός που χάνει μπορεί να αποχωρήσει και με το που μάθει τη δέσμευση του άλλου χωρίς να δείξει τη δική του δέσμευση. Έτσι, χωρίς να αποκαλύψει. Γιατί ξέρει ότι έχει. Και μπορεί να πει: α, έπεσε το ίντερνετ.
Με το Bitcoin που θα δούμε στο τέλος του εξαμήνου, θα δούμε τρόπους να το λύσουμε αυτό χωρίς κεντρικές αρχές. Δηλαδή να επιτρέψουμε να υπάρχει δέσμευση και στην πληρωμή. Αυτό νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ωραία, αυτή είναι η εφαρμογή της ρήψης νομίσματος. Νομίζω αρκετά βαλτωμένη και δυνατή για χάσεις ή κάτι τόσο απλό σου χάσεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό. Άλλες. Ωραία. Πάμε σε μια άλλη εφαρμογή που λέγεται timestamping. Εδώ είναι το πρόβλημα. Λέει το εξής. Έχω κάνει μια εφεύρεση. Έχω γράψει, ας πούμε, ένα paper, αλλά δεν θέλω ακόμα να το δημοσιεύσω. Δεν είμαι έτοιμος να το δείξω στον κόσμο. Γιατί μπορεί να θέλω να το αλλάξω, ας πούμε, ή μπορεί να θέλω να αναπτύξω την εφεύρεσή μου ιδιωτικά χωρίς να την δείξω σε άλλους. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό? Θα ήθελα να μπορώ να αποδείξω αργότερα ότι εγώ σήμερα το έχω εφεύρεστο. Τι ιδέες υπάρχουν σχετικά με αυτό? Δηλαδή έχω ένα paper, έχω ένα κείμενο, θέλω να αποδείξω ότι αυτό γράφτηκε τον Οκτώβριο του 2015, παρόλο που η υλοποίησή του μπορεί να γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Μπορώ να το πραγματικά να θέλω να το δείξω σε 2-3 χρόνια. Ναι. Μπορεί να κάνεις χάς την ημερομηνία ή δεν είναι το έγγραφο, δεν ξέρω τι, και να μην σε κανένα τη συνάρτηση ή το αλάτι, δεν ξέρω τι, εννοώ το... Αυτό που έθεσε αρχικά, θα κάνεις λίγο που κάνουμε στις τελευταίες διαφάνειες. Ναι. Τι πρόβλημα έχει αυτό που λέει ο συνάδελφος, πώς σας φαίνεται, ισχύει? Ότι μπορώ να το κάνω και αφότου, στη φάση αποκάλυψη. Δηλαδή να πω ότι να βάλω την τάδε ημερομηνία και να το κάνω για να μας το είχα κάνει τότε. Μπορώ αργότερα να βάλω ότι εγώ το είχα φεύγει παλιότερα, καταλαβαίνεις. Πώς ξέρω ότι είναι σωστή η ημερομηνία που υπάρχει? Υπάρχει τρόπος να διασφαλίσεις αυτό? Πάλι η έμπιστη αρχή είναι το πιο εύκολο, έτσι. Βάζω μια έμπιστη αρχή και λέω ότι εμπιστεύομαι και ξέρει το σε εκεί πέρα. Στην περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνω χάσμα. Είναι απλά το θέληση. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε το κρυπτογραφημένο? Μπράβο, μπορώ να το δημοσιεύσω. Δεν πειράζει να δημοσιεύσω. Μπορώ να το ανεβάσω κάπου και να φέρω να αντιγραφεί την ημερομηνία και να ξέρω στον κόσμο ότι. Εγγυάται, δημοσιεύει τότε. Ποια θα μπορούσε να είναι μια τέτοια αρχή που εγγυάται τη δημοσίευση κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία? Το κάνει τα συμβολές, ολογράφηση. Ολογράφηση, όπως είπαμε. Πιο απλές ιδέες υπάρχουν. Αυτό θα το δούμε στην κρυπτογραφία να επανεμφανίζεται. Είναι το public billboard, στο οποίο ανεβάζω κάτι και ξέρουν οι άλλοι ότι ανέβηκε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και θα δούμε και πώς μπορεί να γίνει και χωρίς τις τρίτες αρχές. Σαν να θέλουμε. Το άλλο είναι να το βάλουμε σε comments ένα transaction from blockchain. Εντάξει, το δούμε αυτό αργότερα. Υπάρχουν κάποια ερώτηση. Άμα δεν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως αλάτι κάτι κοινό σε αποδεκτό, δηλαδή δημοσιεύτηκε πριν κάποια ημερομηνία και ό,τι μας πρέπει να λες εσύ ότι θα βάλω σαλάτι μέσα στο χάσμα, θα βάλω κάποια πληροφορία που είναι διαθέσιμη μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Άμα έχουμε δημοσίευση, άμα έχουμε κάτι 10 Αυτοκτονίου, μπορούμε ξέρω να βάλουμε κάτι που δημοσίευσε και 9 Αυτοκτονίου. Αυτό όμως αποκαλύπτει μόνο ότι η δημοσίευση μου έγινε μετά από αυτήν την ημερομηνία. Ενώ εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έγινε πριν, ότι η αρχαιότερη ημερομηνία είναι 9 Οκτωβρίου, καταλαβαίνετε. Αλλά εγώ, ας πούμε, αργότερα θα μπορούσα, ας πούμε, στις 12 Οκτώβρη... Κάτσε να το σκεφτώ. Θα μπορούσα αργότερα να γράψω... ό,τι θέλω, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος βρει την ίδια εφεύρεση μετά από 2 μήνες, θα μπορούσε να γυρίσει 8 Οκτώβρη να βρει τι έγινε εκεί και να το δημοσιεύσει ότι έγινε παλιότερα. Ωραία, δεν θα το δούμε σε λίγο να παίζουμε τα αυτά. Ναι. Μιλήσαμε για ένα μια ευρεσκούλιο ολοκληρωμένη, μια ευρεσκούλιο. Ένα paper, α πούμε. Το οποίο δεν το αλλάξαμε. Ναι, δεν το αλλάξαμε. Άμα το αλλάξω, μπορώ να το ξανακάνω. Ωραία, ωραίες ιδέες αυτές. Η παραδοσιακή μέθοδος του, το έκανε ο Χουκ αυτό, το 1660. Δημοσίευση τον νόμο του Χουκ, έτσι.
Το οποίο είναι το αυτό, το τέτοιο σύγκρις, ότι η επένδυση του, η προέλευση του ελαττηρίου είναι τόσο όσο η δύναμη. Και επειδή έκανα ένα γραμματισμό, δεν μπορούσα να βρω τι σημαίνει. Και εγώ τώρα είπα, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό ήταν, το ήξερα εγώ το βίντεο. Λάγια, τώρα σήμερα το κάνουμε προφανώς με χάστα. Ίδια ιδέα, έτσι. Πού μπορεί να δημοσιευτεί, σε κάποια εφημερίδα, ας πούμε, μια ιδέα. Μπορώ να το βάλω στις αγγελίες, έτσι, στις ευκαιρίες, ότι να μια αγγελία και βάζω απλά ένα χάσμα. Οπότε, μπορεί κάποιος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η εφημερίδα δεν είναι κακόβουλη, ας πούμε, έχω απλά αυτό, υποσχέδει κάτι που ζητάω. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς έμπιστες εφημερίδες, που δεν θα αλλάξουν τίποτα, μέσω του blockchain, που θα το δούμε προς το τέλος του εξαμήνου. Που εκεί δεν χρειάζεται καμία εμπιστοσύνη. Ωραία, αυτά για τη δημοσίευση με timestamps. Και θέλω να δω και το αντίστροφο που είπε ο Παναγιώτης. Ότι θέλω να δείξω ότι ένα συγκεκριμένο hash δημιουργήθηκε μετά από κάποια ημερομηνία. Και πρότεινε ο Παναγιώτης να βάλω μέσα στο hash κάποια πληροφορία που υπήρχε μόνο αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι, μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή, έχω δύο πράγματα που θέλω να κάνω. Το ένα είναι ότι αν εδώ είναι ο χρόνος και δεν είναι το τώρα, θέλω να δείξω ότι αυτή η εφεύρεση φτιάχτηκε από εδώ και μετά, είναι αυτό που κάναμε. Μάλλον πριν από εδώ, φτιάχτηκε εδώ η εφεύρεση. Και τώρα θέλω να δείξω επίσης ότι αυτό το χάσμα φτιάχτηκε αργότερα. Στο οποίο μπορώ να κάνω αυτό που είπε ο Παναγιώτης, δηλαδή ένα παράδειγμα. Γράφω τα δεδομένα μου και τα κάνω χάσμα μαζί με αυτό το πράγμα. Και δείχνω ότι αυτό το hash το συγκεκριμένο δημιουργήθηκε όταν αυτή η πληροφορία ήταν διαθέσιμη. Και εδώ στο παράδειγμα το συγκεκριμένο είναι το εξώφυλλο των Times, το Justice Analytics του 2009, που γράφει το τι ακριβώς έγραφε το εξώφυλλο. Και να και οι εφημερίδες. Θα αρχίσουν κάποιο πιλότο. Εντάξει, ανάλογα ποιον εμπιστεύεις πιο πολύ. Στο Times, πούμε, και το λόγο. Αυτό επίσης δεν θα χαθεί ποτέ, μάλλον. Υπάρχουν και αρχεία, έτσι. Ωραία. Εδώ χρειάζεται την έμπιστη αρχή. Όχι ακριβώς, δεν χρειάζεται έμπιστη αρχή. Χρειάζεται απλά ότι έγινε κάποια υποσίευση, την είδε όλος ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα, εγώ παίρνω αυτό το πράγμα και το κάνω χάσμα. Μπορεί κανείς να ξέρει ότι εγώ πρόκειται να το κάνω χάσμα. Και από εκεί πέρα, κάποιος μπορεί αργότερα να επιβεβαιώσει ότι η δημοσίευση είναι πριν από το χάσμα. Δηλαδή, η εφησυχία είναι ότι απλά όλος ο κόσμος έχει μία πληροφορία. Αλλά αν το Times τελικά δημοσίευσε εγώ όταν κάτι άλλο, δεν με προσχολεί εμένα. Δηλαδή, δεν είναι εφησυχία, έχει με την έννοια ότι δεν ξέρει ότι εγώ θα τη χρησιμοποιήσω, τη χρησιμοποιώ. Ωραία. Άρα λύση είναι. Λύση πρακτικά δεν υπάρχει. Άμα δεν είναι πάντα εμπιστευόμαστε κάτι το οποίο είναι αντικειμενικά σωστό. Κοίτα, αυτό είναι και το κομμάτι της κρυπτογραφής που ενώνει το θεωρητικό κόσμο των μαθηματικών με το πρακτικό κόσμο της πραγματικότητας. Ότι πρέπει για να έχει κρυπτογραφία πρόσβαση στον χρόνο, χρειάζεται κάποιο γεγονός στην ανθρωπότητα. Οπότε κάτι πρέπει να βάλουμε εδώ. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Κατάλαβε. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά και πάλι αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι έμπιστη αρχή. Με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να εμπιστευόμαστε την εφημερίδα για να κάνουμε αυτή τη χρήση. Αρκεί απλά όλοι οι άνθρωποι να συμφωνούν ότι αυτό το γεγονός έγινε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν χρειάζεται καν να είναι εφημερίδα. Έτσι. Μπορώ να πω ότι στην τάδε ημερομηνία έγινε το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Ξέρω λοιπόν ότι το χάσμα φτιάχτηκε μετά το ατύχημα. Έτσι. Το οποίο μπορεί να το ξέρει όλο ο κόσμο. Δηλαδή να έχουμε ένα κοινό πράγμα στο οποίο συμφωνούμε ότι συνέβη. Υπήρχαν άλλες απορίες πίσω κάποιες. Το μόνο πρόβλημα που με αυτό είναι μην είχε συνεννοηθεί η εφημερίδα με μένα να μου πει ποιο θα είναι το εξώφυλλο του. Ναι, αλλά αυτό που γράφει η εφημερίδα δεν είναι όμως θέμα της εφημερίδας. Δηλαδή εδώ λέει ότι ξέρεις, ο καγκελάριος ξέρω εγώ έκανε αυτή την ανακοίνωση. Έτσι, οπότε δεν επαφείται μόνο στην εφημερίδα, επαφείται σε κάποια γεγονότα. Ναι, θα φέραμε πραγματικά το γεγονός ότι μπορεί να έχει προσχεδιαστεί αυτό το σωστό. Επίσης, τώρα που έχουμε re-edition, αυτό σπάει πολύ. Γιατί re-edition μπορεί να χαθούν τα πράγματα, τα site δεν είναι άπειρα. Ναι, δεν είναι. Οπότε θέλεις ίσως κάποιο σημαντικό γεγονός, το οποίο να είναι το ιστορικό. Το ιστορικό γεγονός όμως είναι τέτοιο γραφικά, στην οποία δεν θέλει να κάνει να χάσει. Ναι, εντάξει, ίσως συμβαίνουν κάποιο σημαντικό γεγονός. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο σημαντικό γεγονός στην κρυπτογραφία, ξέρω εγώ, ή κάποιο ατύχημα ή κάτι τέτοιο.
Κάποια μέληση, ας πούμε, σε ένα τηλεσκόπιο. Ακόμα και αυτό που νομίζω υπόθηκε με κάποιο τυχερό παιχνίδι, ας πούμε, και πολύ ίσως συνδυασμό και αυτό. Ότι βγήκαν αυτοί οι αριθμοί εδώ, βγήκαν αυτοί οι αριθμοί εκεί. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα το λότο, ότι στο λότο μπορείς να έχεις εννοηθεί με το λότο. Ναι, δεν νομίζω. Αλλά Αλλά το πώς θα ξεκινήσει το bitcoin είναι ένα θέμα. Δηλαδή αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε και στο bitcoin για να το φτιάξουμε, να το φημελιώσουμε αργότερα. Ναι. Ωραία. Αυτά σχετικά με τα RSAP, πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Θα τη δούμε. Έχει εφαρμογές και στο bitcoin που θα τη δούμε προς το τέλος του εξαμήνου. Ωραία. Τώρα έχουμε την επόμενη πρακτική άσκηση που λέει να αντιστρέψετε ένα σάδιο 56 που σας δίνουμε. Διαφορετικό στον καθένα. Καλή τύχη γιατί αυτό δεν γίνεται. Ωραία, αυτά. Κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε στην επόμενη ώρα. 10 λεπτά. Επόμενη εφαρμογή, Product Security. Μιας και μιλάμε για hashes, θα ήθελα να το ξέρετε, ίσως είναι το πιο χρήσιμο που θα κάνετε αν κάνετε λογιστικό. Και μιας και είμαστε σε Ιρλάνδα, είναι σημαντικό. Και γεφυρώνει και ωραία με το μάθημα της ασφάλειας των δικτύων. Θέλω να συζητήσουμε λίγο ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αποφεύγουμε κωδικούς πρόσβασης όταν φτιάχνουμε εφαρμογές. Π.χ. φτιάχνω ένα online video game και θέλω να έχω πολλούς χρήστες, ένα multiplayer video game και οι χρήστες θέλουν να κάνουν game με τον κωδικό τους, έτσι. Ή φτιάχνω ένα website και θέλω να αποφεύγω τους κωδικούς. Μία πρώτη ιδέα είναι εντάξει, θα πάρω απλά τον κωδικό και θα το πάρω στη βάση δεδομένων. Αυτό μπορεί να φανταστεί κάποιος τι πρόβλημα έχει και γιατί δεν είναι ιδέα. Για πες. Άμα καλά στο έχει βγάλει σαν εμένα, δεν τους κωδικούς όλων τόσο τώρα. Και γιατί είναι κακό αυτό, αφού μόνο εγώ έχω πρόβλημα που φτιάχνω το site. Και ούτε σε ένα το κωδικό του χρήστη που δεν είναι μέσα. Εγώ ως δημιουργός του site το έχω. Άμα θέλω μπορώ να το αλλάξω, ας πούμε, και να το έχω. Έτσι δεν είναι. Μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που δουλεύει. Τι άλλο πρόβλημα έχει. Κατάλαβε τι λέω. Δεν έχει κανένα νόημα το κωδικό που βάζω. Γιατί. Θέλω να πω ότι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έχει πρόσβαση, ποιος φοβάς θα έχει πρόσβαση. Ο διαχειριστής του παιχνιδιού. Ο διαχειριστής του παιχνιδιού, αν έχει πρόσβαση να αλλάξει τον κώδικα ή πρόσβαση στη βάση, μπορεί να αλλάξει, μπορεί την ώρα που πιστοποιείται, ας πούμε, να πάρει τον κώδικα και να τον κρατήσει. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Έχεις κάποια ιδέα. Άμα κάποιος κάνει επίθεση. Μπράβο, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι αν κάποιος κάνει επίθεση στο σύστημά μας, μπορεί να πάρει όλη τη βάση δεδομένων, να την κατεβάσει και ξαφνικά έχει όλους τους κωδικούς. Άρα μπορεί να κάνει login στο παιχνίδι μας. Ή μπορεί μάλιστα αν ο κωδικός είναι ίδιος και με άλλα sites να το χρησιμοποιήσει κι αλλού. Έτσι. Οπότε δεν είναι καλή ιδέα να το φτιάχνουμε έτσι. Η πρώτη, πρώτη λύση είναι σαν ιδέα, ας πούμε, να κάνουμε μια κρυπτογράφηση εκεί πάνω. Πώς σου φαίνεται αυτό σαν ιδέα. Δηλαδή να πω εντάξει, να κρυπτογραφήσω τους κωδικούς πριν τους αποθηκεύσω. Σας φαίνεται σωστό. Είναι καλύτερο από πριν. Θεωρητικά, αν πάρει κάποιος όλους τους κωδικούς πρόσβασης κρυπτογραφημένους, θα μπορεί να βρει τους αρχικούς κωδικούς πρόσβασης. Γιατί θα έχει πολλά αρχεία, ένα και δύο και τρία, και θα βρίσκει με τον αντίστοιχο τρόπο το αρχικό κωδικό. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα μπορούσε να το δει. Δηλαδή, τι έχουμε δώσει εμείς. Αν έχω κάποιο κρυπτογραφία, δηλαδή, έστω ότι κάνω εγώ συμπαιδευτική κρυπτογραφία, έτσι. Και κάνω εγκρύπτ ένα μήνυμα με ένα κλειδί S. Και πάρω το κρυπτοκείμενο. Αν χρησιμοποιήσω ξανά το S για διαφορετικά μηνύματα, δεν πρέπει να μπορώ να χτίσω από τα κρυπτοκείμενα το M. Το είπαμε μάλιστα και στο μάθημα το δεύτερο που θα αποδείξει έτσι. Αν θυμάσαι ότι αν πάρω πολλά κρυπτοκείμενα, μπορεί να έχω και το ίδιο μήνυμα πολλές φορές και διαφορετικά. Δεν πρέπει να μπορεί να αποκαλυφθεί το S. Έτσι. Άρα απλώς το ότι έχω πολλά κρυπτοκείμενα δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπορώ να μάθω κάτι. Άρα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αν χρησιμοποιείτε ο ίδιος αλγόριθμος κρυπτογράφηση σε κάθε βάση. Πάλι μόνο με το κρυπτοκείμενο θα μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποια άλλη βάση. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί συνήθως αυτές οι συναρτήσεις κρυπτογράφησης είναι μη κρυπτογραφικές. Θα το δούμε και όταν θα κάνουμε block cipher. Το οποίο τι σημαίνει ότι αν εγώ
πάω και κρυπτογραφήσω, τρέξω μία φορά αυτή τη συνάντηση με παράμετρο μη. Βλέπετε όλο που είναι κοπή, να γαμάνω, όχι τόσο καλά. Εντάξει. Τρέχω την ίδια συνάντηση ξανά με το ίδιο μη και το ίδιο κλειδί. Εδώ το πάω ένα σετό. Άρα δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν πάω να τα γράψω σε δύο διαφορετικέ βάσει, θα μου δώσει διαφορετικό κουτί. Και αυτό μάλιστα είναι σημαντική ιδιότητα σαν blockchain. Άλλες ιδέες, ναι. Αν εγώ πού να πω 3 ώρα το βράδυ, πρέπει εσύ στο κλειδί να ελέγξει αν έβαλε το μετά από κρυπτογραφήσει για να τι ανεβάλει στο κωδικό. Μπράβο, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, πώ θα γίνει η επιβεβαίωση στην επιλογή, ποιο θα έχει αυτό το κωδικό για να κάνει την αποκρυπτογράφηση. Μάλλον θα το έχει πάνω στο σερβερ, για να δουλεύει το login θα πρέπει να γίνεται με κάποιο τρόπο. Θα πρέπει ο σερβερ να μπορεί να κάνει αποκρυπτογράφηση για να δει αν ο κωδικό είναι σωστό. Διότι δεν μπορώ να ξανακάνω κρυπτογράφηση και να περιμένω να πάρω το ίδιο όπω είπαμε εδώ. Οπότε, αν αυτό το κλειδί αποφυγαίνεται και αυτό μαζί με τα κρυπτοκείμενα, είναι σαν να τα έχω plaintext, έτσι. Είναι σαν να τα έχω σε καθαρό κείμενο. Γιατί παίρνει το κλειδί, παίρνει και τα κρυπτοκείμενα και βρίσκει το αρχικό κείμενο. Έχασα. Οπότε δεν μου προσφέρει κάτι αυτό, είναι κάτι κακή ιδέα. Εντάξει. Γιατί το κλειδί μπορεί να υποκλαπεί. Τώρα, ποιο θα ήταν ένα σωστό τρόπο. Δηλαδή, πώ θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τι ιδέε έχουμε για να κάνουμε. Ναι. Ίσως πρέπει να έχει κάποια πληροφορία του κλειδί και ο χρήστη. Ο παίκτη δηλαδή. Έχει το ίδιο το password, ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι νοείται. Το χάσει ίσως. Το χάσει. Να κάνω χάσει το password. Αυτό λες. Ναι. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ιδέα. Καλή ιδέα είναι αυτό. Ναι. Ουσιαστικά, άμα η βάση δεδομένων αυτό που έκανε ήταν ότι έστειλε εγώ ένα password, έκανε ένα hash και έβλεπε αν υπάρχει και να έχει μέσα αποθηκευμένο το hash, τότε και κάποιο να έχει κλέψει τη βάση δεν μπορούσε να πει. Γιατί άμα έβαζε τον κωδικό, έκανε hash τον κωδικό. Ωραία. Σωστό. Σωστά αυτά τα δύο. Ας τα δούμε λίγο. Λοιπόν, ωραία. Από την πρώτη ιδέα λέει τι. Έχω δύο φάσεις. Τη δημιουργία λογαριασμού που ορίζει τον κωδικό ή την αλλαγή του κωδικού τέλος πάντων και το login θα κάνει. Οπότε στην πρώτη φάση της δημιουργίας του λογαριασμού ο χρήστης στέλνει το password στο παιχνίδι. Δημιουργείται το hash του, C, και αποθηκεύεται αυτό το hash. Και μετά όταν θέλω να κάνω login, ο χρήστης θα στείλει πάλι το καθαρό password και θα υπολογίσουμε ξανά το hash και θα ελέγξουμε αν ταιριάζει με αυτό που είναι αποθηκευμένο. Έτσι, παρατηρήστε ότι ποτέ δεν γυρνάω πίσω. Δηλαδή, το έχω και στο σχήμα μετά, αλλά αυτό που θα στείλει ο παίκτη στις δύο περιπτώσεις θα είναι το καθαρό password και μετά ο server στην περίπτωση της αποθήκευσης θα περάσει από το hash θα αποθηκεύσει την ίδια τιμή. Μετά θα ξαναστείλει το password για να ελέγξει ότι είναι σωστό θα το ξαναπεράσει από την ίδια συνάρτηση, έτσι. Και εδώ θα γίνει μετά η σύγκληση. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορώ να το αντιστρέψω αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κρυπτογράφηση. Να ρωτήσω κάτι. Άμα αλλάξει αυτό που αποθηκεύσει τις κρυπτογραφημένα. Τους hash. Που άμα ένας είχε κάνει επίθεση και είχε πάρει τα κρυπτογραφημένα, δηλαδή είχε πάρει τα hash, δεν θα μπορούσε να προσπεράσει το στάδιο του υπολογισμού του hash. Για να δώσει κατευθείαν το hash το κωδικό. Εννοείς ότι μπορεί να αλλάξει το κώδικα του συστήματος. Ναι, δεν είναι έχω συμβεί κάτι. Δηλαδή η ιδέα είναι η εξής. Έστω ότι κάποιος κλέβει τη βάση και μετά εμείς διορθώνουμε το πρόβλημα ασφαλείας και καταλαβαίνουμε ότι κάτι έγινε. Ναι. Από εκεί και πέρα να μην μπορεί να κάνει login με τα password στον χρηστό. Ναι. Αυτό είναι μια ιδέα για το Threat Model. Okay. Εδώ θα είναι το σχηματάκι μας. Άρα στη δημιουργία λογαριασμού η άλλη στέλνει στο server ένα secret, το περνάει από τη hash function και αποθηκεύει μόνο αυτό, έτσι. Αυτό είναι η ιδέα εδώ πέρα. Και στο login θα κάνει το αντίστοιχο, δηλαδή ο server έχει ήδη αποθηκευμένο το hash, στέλνει άλλη κάτι, μπορεί να είναι λάθος, give the hash και συγκρίνει αυτό το hash με το αποθηκευμένο. Αρκετά απλό. Εντάξει. Ωραία. Μία ερώτηση τώρα. Αφού έτσι και αλλιώς έχουμε αποθηκευμένα τα hashes, θα ήταν εντάξει να πω στο χρήστη να μου στέλνει το hash κατευθείαν. Θα πω γιατί θα μπορούσε αυτό που θα το κλέψει να στείλει το hash το δεύτερο μισή. Μπράβο. Οπότε δεν είναι σωστό ο χρήστης να στέλνει το hash. Ή σε μια web εφαρμογή για παράδειγμα, αν έχω το client και το server έτσι, στα δίκτυα, είναι σωστό ο client να στέλνει το plaintext. Ενδεχομένως κρυπτογραφημένο πάνω στο δίκτυο, έτσι, αλλά όχι το hash. Διότι αν στελνόταν το ίδιο το hash, τότε αυτό, το hash είναι συντήρα με password. Γιατί θα μπορούσε με αυτό να κάνει login κάποιο ακόμη.
Ωραία, έτσι μοιάζει μια βάση δεδομένων που έχει κρυπτογραφημένα passwords. Έχει το όνομα και το κωδικό τον έχει έτσι, έτσι δεν υπάρχει plain text. Ωραία. Τώρα έστω ότι εμείς είμαστε στη μεριά της επίθεσης και έχουμε κλέψει μια τέτοια βάση η οποία έχει μέσα τους κωδικούς πρόσβασης. Και έχει χρησιμοποιηθεί ένα hash απλό, έτσι. Δηλαδή αν είναι το secret, κάνω SHA-256 τη λέξη secret. Τι επίθεση θα μπορούσα γενικά να κάνω εδώ πέρα. Εγώ θέλω να σπάσω όλους τους κωδικούς της βάσης δεδομένων. Να μάθω όλους τους κωδικούς όλων των χρηστών. Έτσι. Μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο από το να πάω έναν-έναν στους χρήστες και να δοκιμάσω να σπάσω το password. Όσοι έχουν ίδιο password, έχουν ίδιο hash. Μπράβο, αυτό σημαντική παρατήρηση. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ωραία, καλή ιδέα αυτό. Και εγώ μπορώ να το αξιοποιήσω αυτό. Π.χ. μπορώ να βρω ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος κωδικός, το hash. Το hash που είναι σημαντικό κωδικό, θα το σπάσω και μετά να το σε πολλά. Ναι. Μπορώ βέβαια με το username που κάθε χρήστη που δεν γίνεται να είναι ίδιο να κάνω ένα hashing και με αυτό το hashing να το χρησιμοποιήσω σαν κλειδί το οποίο θα παραθέτω δίπλα στο hash του χρήστη. Άρα λες εσύ να το χρησιμοποιήσω σαν αλάτι εδώ, να βάλω το username εδώ πέρα. Ναι. Το οποίο δεν μπορεί να είναι ίδιο σε κανέναν. Αυτό είναι σε όλα τα site. Σωστή παρατήρηση, θα το δούμε αυτό λιγάκι αργότερα. Δεν είναι τόσο καλή ιδέα αυτό τελικά. Δηλαδή μια καλή πρώτη ιδέα είναι. Αλλά μπορώ να το βελτιώσουμε και άλλα. Ωραία είναι γενικά το να χρησιμοποιήσω αλάτι. Έστω ότι δεν έχω αλάτι. Λείπει αυτό δηλαδή. Την επίθεση πώς θα την έκανα για να σπάσω τους κωδικούς. Τι ιδέες υπάρχουν. Ναι. Πρώτα απ' όλα έχουμε αποθηκεύσει τα username χωρίς να τα έχουμε αλλάξει. Θα μπορούσαμε να δοκιμάζουμε επειδή οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν σαν username και login το ίδιο πράγμα. Καλά, αυτό γίνεται ούτως ή άλλως έτσι. Δηλαδή όπως και να κάνουμε κρυπτογράφηση, το username και το password αν είναι ίδιο μπορούμε να το δοκιμάσω. Ναι. Μπορώ να το κάνω στο site κατευθείαν το login. Ναι, αλλά έτσι θα μπορώ να βρω ποιο username που δίνει πιο hash. Δηλαδή, ποιο αποτέλεσμα που δίνει το κάθε ποτά τα username θα βάλω. Σον, θα μου δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Δοκιμάζοντας τα username, θα δω ποιο αποτέλεσμα μου δίνει. Ωραία. Αν ένα username μου δίνει το σωστό αποτέλεσμα, μπορώ να καταλάβω κατά κάποιο τρόπο με ποιον τρόπο λειτουργεί η συνάρτηση. Τη συνάρτηση την ξέρω, γιατί το έχουμε αυτό στο πρώτο μάθημα. Έτσι, ότι έχω κάνει την υπόθεση του Kerkhoff. Ότι ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί ο κώδικας. Πάντα αυτό το υποθέτω. Δηλαδή αυτή η συνάρτηση ξέρω ότι είναι SHA-256, υπάρχει κώδικα που μπορώ να διαβάζω, δεν είναι και θέμα. Αυτό είναι πάντα όμορφο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω ότι δεν κάνει τέμπι σου, πα σε ψάχνει. Για να πες μου, ναι, αυτό είναι καλή ιδέα. Που γράφουν πολλά hash και τα δικαίω κάποια μια μεγάλη βάση δεδομένων και εσύ πα και. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Άρα τι λέει ο αδελφό, καταλάβατε. Τι λέει, λέει το εξής. Λέει, ας πάω να δοκιμάσω να φτιάξω όλα τα πιθανά hashes, ξέρω εγώ, από 0 έως 10 χαρακτήρες, να τα βάλω σε μια μεγάλη βάση δεδομένων και μετά αυτή τη βάση δεδομένων μπορώ να την αξιοποιώ οπουδήποτε θα κάνω ένα site για να πάρω τους κωδικούς. Δεν χρειάζεται να ξανακάνω με τα hashes, τελείωσε. Εντάξει. Αυτά λέγονται lookup tables, βασική τεχνική επίθεσης. Οπότε απλά τα κρατάω, έτσι. Και αν δεν θέλω, τώρα αυτό πιάνει πολύ χώρο, έχει μια ισορροπία χώρου και χρόνου. Αν θέλω να κρατήσω λιγότερα, μπορώ να κάνω τα Create Rainbow Tables. Δεν θα τα πούμε τώρα αναλυτικά αυτά. Τα Rainbow Tables όμως είναι πολύ χρήσιμα γιατί δεν χρειάζεται να αποθηκεύω όλα τα hashes, αποθηκεύω έναν αντιπρόσωπο για κάθε μια σειρά από hashes και αφιερώνω λίγο περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση. Πάλι πολύ γρήγορα, δηλαδή έχω μια ισορροπία, μπορώ να φτιάξω μια ισορροπία ανάμεσα σε χώρο και σε χρόνο, ότι ξοδεύω λιγότερο χώρο και μετά. Έχω ένα αντιπρόσωπο για κάθε hash και αν υπάρχει κάποιο άλλο hash θα πρέπει να το ψάξω εκεί μέσα. Αν δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, δεν θα σας δείξω αναλυτικά πώς δουλεύουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι το απλό hashing δεν είναι αρκετό. Έτσι. Και είπαμε τα προβλήματα ότι μπορούμε να βρούμε τους συνηθισμένους κωδικούς ή αν δύο χρήστες έχουν τους ίδιους κωδικούς. Οπότε η ιδέα του να χρησιμοποιήσω κάποιο αλάτι είναι καλή γενικά. Πώς σας φαίνεται η ιδέα να χρησιμοποιήσω το username σαν αλάτι που πρότεινε ο συνάδελφος. Είναι καλό ή όχι. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλή ιδέα. Ξέρετε γιατί. Ναι. Καταρχήν το username μπορεί να είναι από μόνο του μια συγκεκριμένη λέξη. Και δεύτερον μπορεί να το συμπεριλάβει κάποιο στην κατασκευή του hashtag. Μπράβο, αυτό είναι ο λόγος. Τα usernames είναι γενικά μικρά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι 5-10 χαρακτήρες. Άρα αν εγώ φτιάξω rainbow tables με πολλούς χαρακτήρες μέσα, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ελέγξω τι περίπτωση να έχω αλάτι κάποιο username. Οπότε αυτό είναι σημαντικό.
Το είπαμε αυτό. Έτσι, βράδυ. Ορίστε. Αυτά τα hash που παίρνουμε δεν βγάζουν πάντα στάνταρ μέγεθο εξόδου. Δηλαδή το SA256 θα δώσει 256 bits. Σωστά. Και τότε γιατί λέμε να αποθηκεύσουμε τα hash μέχρι 6 χαρακτήρε. Δηλαδή αυτό δεν θα χρειαστεί. Εννοώ να αποθηκεύσουμε όλα τα hashes των pre-images που είναι 6 χαρακτήρε. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή δοκιμάζω όλα τα χ εδώ. Έχω τη συνάρτηση 8. Αποθηκεύεις το χ. Δοκιμάζω όλα τα χ μέχρι 6 χαρακτήρε και αποθηκεύω το αντίστοιχο ψ. Αποθηκεύω αυτήν την αντιστοίχηση βασικά. Καταλαβαίνετε. Okay. Οπότε έτσι σπάω όλα τα εξαψήφια passwords. Ωραία. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, να μια πρόταση για Salt η οποία μάλλον δεν είναι καλή για αυτή. Για να δούμε τι λέει. Λέει ότι ας χρησιμοποιήσω το ίδιο Salt για όλους τους χρήστες μου. Πώς σας φαίνεται αυτό. Δηλαδή, φτιάχνω ένα Gmail, ας πούμε, και λέω εντάξει, θα βάλω κάτι που είναι μοναδικό για το Gmail και θα βάλω μετά το password. Κάτι τέτοιο. Για πες, Κωνσταντίνε. Να θα γίνει ένα lookup rainbow table μόνο. Μπράβο, μπορεί να γίνει ένα rainbow table ή ένα lookup table για το συγκεκριμένο prefix. Έτσι, οπότε αυτό δεν είναι καλό. Αλλά το καλό με το να χρησιμοποιώ ένα τέτοιο αλάτι είναι ότι αν υπάρχουν δύο υπηρεσίες διαφορετικές, Facebook και Google, δεν μπορώ να συγκρίνω κωδικούς μεταξύ υπηρεσιών. Προφανώς σου θέλει να δημιουργήσω ένα διαφορετικό κλειδί για κάθε χρήστη. Οπότε ένα διαφορετικό αλάτι θέλω να πω. Οπότε αυτό κάνουμε. Το συζητήσαμε γενικά αυτό. Πώς θα αποθηκεύσω τώρα το αλάτι. Αυτό σας φαίνεται εντάξει να το αποθηκεύσω σε plain text. Δηλαδή χρειάζεται το ίδιο το αλάτι να το κρυπτογραφήσω ή όχι. Είναι το ίδιο σαν να έχουμε username. Είναι το ίδιο σαν να έχουμε username. Α, μόνο δύο πας. Για πες. Το username μπορεί να είναι και τρεις χαρακτήρες. Το χωρίς το προσπαθώ. Το κάπα μπορεί να είναι πώς το θέλουμε. Το ξέρουμε τι είναι καλό. Σωστό. Ναι, η απάντηση είναι δεν χρειάζεται να το κρυπτογραφήσω στην πραγματικότητα το αλάτι. Το αλάτι μου κάνει έτσι ακριπτογράφητο. Και θυμίζω ο ρόλος του αλατιού είναι να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ίδια lookup tables για δύο διαφορετικούς χρήστες. Άμα έχω το username, προφανώς μπορεί να υπάρχει κάποιο κοινό prefix, έτσι. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, username, τον και password, τον, αυτό είναι το ίδιο με το να έχει username, δηλαδή είναι έτσι, καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό θα σπάει το ίδιο lookup table. Όσο τα... Ναι. Ή αν κάνω όλα τα εναψήφια, ξέρω εγώ, όλα τα εναψήφια pre-images, θα βάλω σε ένα... Αυτό σημαίνει ότι ξέρω εγώ τα usernames 4 χαρακτήρων και 5 κωδικών, όλα μπορούν να σπάσουν το κοινό lookup table. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν έχω όμως μεγάλο αλάτι, το αλάτι που είναι 256 bits, δεν έχω άλλο τόσο πολύ για το αλάτι για να τα μαζέψω όλα σε. Οπότε είναι ισοδύναμο το να είναι απλά πολύ force το ένα από κάθε χρήστη ξεχώριστα. Καλά. Οπότε αυτή είναι η τεχνική σωστή. Και το είπαμε, αυτό το αλάτι πρέπει να είναι μεγάλο για να μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιου είδου lookup tables. Αυτά για τη χρήση αλατιού σε αποθηκεύσεις κωδικού πρόσβαση. Θα το ξέρετε όταν φτιάχνετε web applications, ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο. Υπάρχουν απορίες εξώ. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα τυχαίο αριθμό με κάθε χρήστη, το οποίο θα χρησιμοποιούμε το αλάτι. Ναι, το αλάτι είναι ένα τυχαίο αριθμό πολλών ψηφίων. Ναι, ο οποίο ξαναποθηκεύει να σου στη βάση. Plaintext. Άρα θα έχει κάποιο πρόσβαση σε αυτό. Θα έχει. Όταν θα κλέψει τη βάση, θα έχει πρόσβαση και στα αλάτια και στα hard. Απλά θα είναι τεράστιο. Οπότε... Απλά δεν τον βοηθάει κάπου το ότι έχει πρόσβαση. Δηλαδή πάλι πρέπει να κάνει πρόσβαση στο συγκεκριμένο password. Έτσι. Και κάτι που δεν ξέρω για τα δίκτυα, δεν ξέρω τίποτα τέτοιο. Ναι. Όταν θα στείλουμε εμείς ένα κωδικό στη βάση, μπορεί κάποιο να μπει παράλληλα και να τον δει. Δηλαδή αυτό γίνεται γενικά. Αυτό θα το δούμε στο κεφάλαιο για το HTTP. Θα το δούμε σε επόμενο μας. Ναι. Το κάπα είναι κάτι σταθερό για όλους. Όχι. Αν είναι σταθερό για όλους, δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί θα μπορούσα να κάνω αυτά που λέει εδώ. Να απαντήσω τέτοιου είδους ερωτήσεις. Αν έχω τον ίδιο κωδικό ή αν κάποιος χρησιμοποιεί συνηθισμένο κωδικό και θα μπορούσα να φτιάξω ένα lookup table. Έτσι, εδώ είναι το παράδειγμα, ότι είναι κοινό για όλους τους χρήστες, έτσι, για το Gmail. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί μπορώ να φτιάξω lookup table για όλους τους χρήστες κοινό, για το συγκεκριμένο, για το Gmail. Όμως αν δεν είναι εκείνο για όλους, τότε που έχω εμείς, αν θες να εμείς ένα λογαριασμό και πηγαίναμε στο χάς, δεν μπορούσαμε να πούμε τη συνάρτηση πότε στοιχεί αυτό το χάς με το κωδικό μας, το κάπα. Ναι, εσύ θα βρεις το κάπα σου, το κάπα σου θα το βρεις, γιατί είναι αποθηκευμένο σου πλέον. Το
κάπα είναι. Το κάπα είναι στην βάση εδώ πέρα. Το κάπα είναι ένα τυχαίο αλάτι το οποίο αποθηκεύεται σκέτο. Μόνο. Και αποθηκεύουν και το χάσου του κωδικού σου μαζί με το αλάτι. Αυτά μπορεί να τα δει και κάποιο και τα δει. Μετά μπορεί να κάνει επίθεση στο συγκεκριμένο hash και να το σπάσει με brute force. Αλλά η επίθεση που θα κάνει στο δικό σου account δεν το βοηθάει για οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι ο σκοπό του αλάτι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή κάνει pre-compute κάποια πράγματα που να τα χρησιμοποιήσει για όλο. Κάποια παρέμβαση στο Νικόλα. Έχει σημασία να είναι τυχαίο. Δηλαδή, αν για αλάτι χρησιμοποιήσω το hash του username ή κάτι άλλο που θα μου δώσει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό, κάπου 256 bits, είμαι ασφαλή ή όχι. Όχι, πρέπει να είναι και τυχαίο. Άμα μπορεί να το προβλέψει ο άλλος, ενδεχομένως να μπορεί να κάνει προϋπολογισμό πλέον. Αν έχει, ας πούμε, το, αν χρησιμοποιείται το ίδιο πολλές φορές, είναι πρόβλημα. Δεν θα είναι διαφορετικό για κάθε κρίση, έτσι κι αλλιώς. Αν διαφορετικό για κάθε κρίση. Καλή ερώτηση αυτή. Ας σκεφτούμε αργότερα μαζί. Γιατί δεν ξέρω να πω. Δεν ξέρω να σου πω τώρα. Αυτό κάνουν παράφτισαν, περάσω και τα πρώτα 256 bit και πούμε τα μόνο που πάω. Ναι, λέει ο Σιγάνος, εντάξει, ωραία, έστω ότι περνάω τα πρώτα 256 bits, τα μαντεύω, ας πούμε. Μετά τι γίνεται, τι έχει να απαντήσεις σε αυτό, τι λέτε σε αυτό. Κάποια ιδέα, έστω δηλαδή το αλάτι με 256 bits, μαντεύω τα σωστά bits αυτά, και μετά... Δεν τα παίρνω καθόλου υπόψη μας. Δεν τα παίρνω καθόλου υπόψη μου. Δεν τα παίρνω. Ναι, τότε πώς θα το βρεις, δεν πρέπει να δοκιμάσεις όλα τα password για το συγκεκριμένο χρήστη. Το οποίο είναι έτσι καλύτερο από το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Ορίστε. Και πριν πάρουμε τα χάσει, αυτό το έχει. Αυτό το έχει. Εντάξει, όχι, ενδεχομένω να μην το έχει πριν πάρει τα χάσει. Πριν πάρει τα χάσει, ενδεχομένω να μην το έχει γιατί έχει α πούμε ρέγγλε μήνυμα. Σε περιορίζει το πόσο μπορεί να δοκιμάσει. Έχει το δίκιο, έχει πολλά πράγματα. Πόσα. Με ένα τέτοιο αλγόριθμο που δείξαμε να δοκιμάσει ένα δισεκατομμύριο το δευτερόλεπτο. Στο site θα το κάνει αυτό, ή θα δοκιμάσει πέντε το δευτερόλεπτο. Είναι διαφορετικό πράγμα. Αυτό δεν είναι σωστό που λες ότι θα μπορούσα να μαντεύω τα πρώτα 256, γιατί ήδη το χάσουμε είναι 256 bits. Αν μπορούσα να το σπάσω, θα είχα πρόβλημα στο SAR έτσι και αλλιώς το ίδιο. Δεν μπορούσα να βρω το λύσιο. Ωραία. Και κάνεις την αρχή εσύ. Ωραία. Δύο επιπλέον συναρτήσεις για την αποκτήριξη θα σας δείξω απλά να τις δείτε. Είναι η bcrypt και η scrypt. Αυτές μας προσφέρουν ένα ζεύγο συναρτήσεων, την password hash και την password verify. Και τις χρησιμοποιώ ως εξής. Πρώτα του περνάω το password και μου το κάνει hash, αποθηκεύω αυτό το hash και μετά κάνω το verify για το hash και το password. Και αυτή αναλαμβάνει μόνη της να ασχοληθεί με το αλάτι, με την ασφαλή παραγωγή αλατιού αρκετά μεγάλη και αρκετά τυχαία, που χρειάζεται να είναι τυχαία. Οπότε το κάνει αυτόματα και στο verify ελέγχει ότι είναι σωστό. Δηλαδή στο hash μέσα αποθηκεύει και το αλάτι και το hash. Και η bcrypt έχει την ωραία ιδιότητα ότι μπορεί να του περάσει μια παράμετρο δυσκολία, η οποία ορίζει πόσο χρόνο χρειάζεται η hash για να τρέξει. Το οποίο ουσιαστικά μου επιτρέπει να ισορροπήσω ανάμεσα στην ταχύτητα που τρέχει το site μου και στον χρόνο που χρειάζεται ο επιθέμενος για να κάνει brute force κάποιο password. Έτσι, μπορώ να το ανεβάσω, ας πούμε, το login να παίρνει για μένα ένα δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι ο επιθέμενος χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο για να δοκιμάσει κάποιο κωδικό, αν έχει το ίδιο hardware με μένα. Αν θέλει να δοκιμάσει ένα δισεκατομμύριο κωδικού, θέλει ένα δισεκατομμύριο δευτερόλεπτο. Δυνατή μέθοδος, αυτή σας την προτείνω. Δηλαδή, αυτή είναι η μέθοδος για να αποθηκεύουμε κωδικούς. Και η δεύτερη λέγεται S-Script, αρκετά παρόμοια. Επίσης έχει την configurable δυσκολία. Η διαφορά με την bcrypt, η S-Script έχει την εξής ωραία ιδιότητα. Είναι αρκετά καινούργια μέθοδος και δεν μου επιτρέπει να φτιάξω ειδικό hardware το οποίο να σπάει τέτοιους κωδικούς. Γιατί με την bcrypt θα μπορούσα να φτιάξω ένα ειδικό τσιπάκι που να παραλληλοποιεί αυτό το πράγμα πολύ καλά. Η S-Script έχει απαιτήσεις σε μνήμη και τα υλοποίηση σε hardware δεν μπορεί να γίνει καλά. Γιατί όταν θα κάνουμε την παραλληλοποίηση, θα χρειάζομαι για κάθε φορά που δοκιμάζω ένα password να χρησιμοποιώ ένα μεγάλο κομμάτι μνήμης. Οπότε χρειάζομαι πολύ μεγάλα κομμάτια μνήμης για να κάνουμε την παραλληλοποίηση και αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Άρα και αυτή η προτινόμενη μέθοδος πολύ χρήσιμη. Αυτές χρησιμοποιούνται στην πράξη. Ναι. Στην bcrypt που είπες για το χρόνο, ναι. Απλά ας πούμε, έχει ένα χρονόμετρο και λέει θα περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο. Όχι, όχι, γιατί όταν θα κλέψει ο άλλος το hash, δεν θα υπάρχει το χρονόμετρο. Αυτό που κάνει είναι ότι δημιουργεί πλέον υπολογιστική δυσκολία. Δηλαδή λέει ότι προσθέτω κάποια υπολογιστικά βήματα για να υπολογιστεί το hash. Καταλαβαίνετε. Το hash από μόνο το, ας πούμε, το SAR 256 δεν υπολογίζεται πολύ γρήγορα. Ναι, απλά κάνει κάποια τέτοια. Ξέρω εγώ, ένα δισεκατομμύριο το δευτερόλεπτο που είπα και πριν. Αλλά αν θέλω να, πούμε, να κάνω, πες για παράδειγμα ότι θέλω να κάνω αυτό. Τώρα ξαφνικά, όχι στην Δετάρτη, στην
συνέχεια, ας πούμε. Τώρα αυτό που πρέπει να τρέξω, ενώ τη συνθέτω έτσι με τον εαυτό μου. Άρα κάνω σαν 256, του σαν 256 ένα εκατομμύριο φορές και βάζω μέσα το κλειδί. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που λέει η πικρή. Θα ζούσε να καταλάβει ότι αυτό ας πούμε είναι πολύ πιο αργό. Κάτι που άλλο δεν θα κάνει. Ωραία. Ωραία. Επόμενη εφαρμογή, Proof of Work. Proof of Work, πολλές εφαρμογές, θα το δούμε στο Bitcoin πιο αναλυτικά. Σήμερα θα σας δείξω πώς δουλεύει από πλευράς χάσης και αργότερα θα το αξιοποιήσουμε. Έχουμε πάλι το Hop και την Analysis και θέλουμε να γίνει μια απόδειξη εργασίας. Τι σημαίνει απόδειξη εργασίας? Η Alice θέλει να βεβαιωθεί ότι ο Bob έτρεξε κάποιους υπολογιστικούς κύκλους στον υπολογιστή του, μόνο και μόνο για αυτό το έτοιμο που του κάνει αυτή. Για κανέναν άλλο. Εντάξει. Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, έχουμε δύο παίκτες, η Alice και ο Bob. Η Alice θέλει να πει ότι θέλω να τρέξει CPU, 100 κύκλους ας πούμε CPU, και αυτή να είναι αφιερωμένη στο έτοιμο που σου κάνει. Σε τίποτα άλλο. Να μην έχουν κάποια άλλη χρησιμότητα. Και αν αργότερα σου κάνει κάποιο άλλο ένα τέτοιο αίτημα, πάλι θα πρέπει να του αφαιρώσει ξεχωριστά που μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει του ίδιου κύκλου για του ίδιου υπολογισμού. Το ερώτημα είναι πώς θα καταλάβει η Alice ότι ο Bob το έκανε όντως. Μπράβο. Θέλει ο Bob να αποδείξει στην Alice ότι πράγματι το έκανε αυτό. Θέλουμε κάποια μέθοδο μαθηματική να μπορεί η Alice να καταλάβει ότι όντως έγινε. Ερώτηση απλά. Οι κύκλοι μπορεί να είναι οτιδήποτε ή πρέπει να είναι πάνω στο συγκεκριμένο αίτημα? Πρέπει να είναι πάνω στο συγκεκριμένο αίτημα. Διαφορετικά, αν δεν είναι πάνω στο συγκεκριμένο αίτημα, την επόμενη φορά που θα τον ρωτήσει κάποια άλλη γυναίκα, θα χρησιμοποιήσει τα ίδια. Ναι, για πες. Όχι, ερώτηση είναι. Πρέπει να είναι συνεχόμενη αυτή η κύκλη. Πρέπει να είναι συνεχόμενη. Όχι απαραίτητα. Τι είναι την ιδέα του timestamps? Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο timestamps, να τα θερέσουμε και αν όντως. Πώς θα το κάνεις αυτό, πώς θα ξέρεις ότι όντως έγινε αυτή η κύκλη? Ναι, ίσως θα μπορούσε να γίνει. Το θέμα είναι ότι αν έχεις απλά δύο timestamps, δεν ξέρεις ότι ανάμεσα έχει γίνει δουλειά. Αυτό. Και επίσης δεν ξέρεις πόση δουλειά έγινε ανάμεσα σε αυτά τα δύο timestamps. Έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό το πρόβλημα και η λύση του προβλήματος των πεντητών στους κύκλους. Ωραία ιδέα αυτή. Μπράβο. Θα βάλουμε ένα πρόβλημα. Να λύσει ένα πρόβλημα. Ένα υπολογιστικά δύσκολο πρόβλημα. Ξέρουμε κάποιο υπολογιστικά δύσκολο πρόβλημα με βάση αυτό που έχουμε πει στο σημερινό μάθημα. Να το λύσει το Haven Decrypt. Το κειμένο τέτοιο. Ναι. Το ανάποδο χάσιμο. Τα αντιστροφή ενός χάους. Ωραία ιδέα αυτή. Ωραία. Οπότε θα το δούμε αυτό πώς δουλεύει. Μιλήσαμε για το Range Collision Resistance προηγουμένως. Λοιπόν, αρχικά τι γίνεται λοιπόν. Αυτό είναι το πρωτόκολλο, η Alice παράγει ένα κάπα που είναι αλάτι και ζητάει από τον Bob να κάνει απόδειξη εργασία για το συγκεκριμένο αλάτι, ώστε να είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο request. Ο Bob θέλει να υπολογίσει αυτό. Θέλει να υπολογίσει ένα hash, θέλει να υπολογίσει πάνω ένα χ, τέτοιο ώστε αυτό το hash να είναι μικρότερο από κάποιο ε, που είναι ένα φράγμα που του δίνει η Alice. Ωραία. Το χ το λέμε knowns, το χρησιμοποιούμε αυτό σαν έννοια. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να επιλέξει ο Bob να είναι ό,τι θέλει. Και επειδή αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με κανέναν άλλο τρόπο παρά με brute force, η Alice ξέρει ότι ο Bob έχει τρέξει αρκετούς υπολογιστικούς κύκλους. Έτσι. Οπότε το πρωτόκολλο είναι πάλι prover και verify, μοιάζει έτσι. Ας το δούμε σχηματικά. Αρχικά η Alice λοιπόν στέλνει το K και το E που είναι το challenge. Το K είναι το αλάτι, το E είναι το target. Έτσι. Ο Bob βάζει τον υπολογιστή του να κάνει αυτή τη δουλειά. Και θα το δούμε πώς είναι ο αλγόριθμος σε λίγο. Και όταν βρει το σωστό χ, στέλνει το χ στην Alice, η οποία μπορεί να το ελέγξει ότι πράγματι το K ένωση χ συνάρτηση χάος είναι μικρότερο του ε που του είπε. Κατανοητό. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό χρειάζεται πολλούς υπολογιστικούς κύκλους. Είναι λίγο πιθανοτικό όμως, δηλαδή μπορεί να είναι κάποια φορά για τη συγκεκριμένη instance σίγουρη ότι έτρεξε πολλούς κύκλους, μπορεί να το κάτσει στον πρώτο κύκλο. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία παρατήρηση. Αυτό είναι πράγματι πιθανοτικό. Πώς θα είναι ο αλγόριθμος, θα το δούμε, θα δούμε και την πιθανοτική ανάλυση σε λίγο. Πώς θα είναι ο αλγόριθμος αυτός ο οποίος κάνει την απόδειξη εργασίας? Πώς θα είναι, τι κώδικα θα γράφουμε για να το κάνουμε? Δηλαδή, ο Bob, τι κώδικα θα γράφει ο υπολογιστής του? Ναι. If sub 256 kappa sin χ μικρότερο από ε, return χ. Ναι, ωραία. Εδώ έχω κάνει μια υλοποίηση.
Η διαφορά εδώ είναι ακριβώς το τοπικό συνάδελφο, μόνο που εδώ διαλέγω ένα τυχαίο χ κάθε φορά. Παρόμοιο. Μια άλλη ιδέα είναι να διαλέγω ένα τυχαίο χ και παίρνω από αυτό το χ μέχρι και ένα εκατομμύριο περισσότερο. Έτσι, μετά διαλέγω κι άλλο ένα τυχαίο. Ωραία. Οπότε αυτό συνοψίζει το σχήμα μου. Ωραία, ας το δούμε και λίγο με μαθηματική ανάλυση. Έχω μια hash function, ορίστε, έχει μια πορεία. Γιατί να υπολογίζουμε το μικρότερο από εσύ, επειδή το ίσο με ε. Το ίσο με ε θα είναι. Έχει απάντηση, για πες. Γιατί το ίσο με ε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν, δεν αλλάζει δυσκολία. Αν το χάσει, είναι ας πούμε το σάβιο 56. Είναι δηλαδή ένα δεδομένο hash function το οποίο είναι κρυπτογραφικά ασφαλέ. Άμα το ε στο δώσει και είναι δεδομένο, τι μπορεί να το κάνει αυτό. Είπαμε ότι αν το βρει βασικά έχει κάνει μια συνοχή τη Sage. Αλλά αν δώσει ένα ε αρκετά μεγάλο, τότε ξαφνικά γίνεται και αυτό. Αυτό είναι ο σκοπό. Ναι. Ας πούμε ένα εύκολο, πρόβλημα θα ήταν να είναι κάτω από το μισό του range που έχει το σάβο, το 56. Ένα, δύο, πολύ τρεις κύκλους εργασίας θα έβρισκε το δόμα της μόνο σωστό. Κάτι πολύ πιο δύσκολο θα ήταν τα μισά beats να είναι κάτω από μισά beats. Σωστά. Υπήρχαν άλλες απορίες από εκεί. Άλλες απορίες. Ναι. Πώς θα αυτό που έγινε ότι η Άλλης ξέρει ότι ο Μπόμπης είχε ρίξει ένα σοφί χωρίς μόνο να κάνει μια χρήση. Ναι, σωστά. Παντώντας αυτό που μπορεί να φτιάξει ένα σύστημα που η Άλλης θα στέλνει στον Μπόμπ κάποιο πρόγραμμα να τρέξει, πει τρέξει μου αυτό και μην μου πιστέψει ότι να μην μου επιστρέψει όλα σωστά. Ίσως μπορεί και αυτό. Ανάλογα. Δεν μας απασχολεί τώρα η χρησιμότητα, γίνεται ενδεχομένως. Ας πούμε το Prime Coin είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που είναι η έβριση πρόγραμμα. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Αλλά στο μόνο δεν μας απασχολεί το χρησιμότητα του πρόβλημα. Το ότι το πρόβλημα είναι άχρηστο είναι διαβολικό γιατί ξέρουμε ότι δεν έχει ξαναμπεί το ίδιο ψάρι. Καταλαβαίνεις, να έχεις τη χρησιμότητα. Ωραία, ας δούμε και λίγο τη μαθηματική ανάλυση. Λοιπόν, το H μου εντάξει, είναι ας πούμε το σάδιο 56, άρα το πεδίο τιμών είναι το σύνολο 0,1 στην 256, νη εδώ το λέω αυτό. Και κάθε φορά ο Bob παράγει μια τυχαία μεταβλητή χι i, η οποία είναι σε αυτό το πεδίο εδώ, 0,1 στην μη. Εντάξει, που μπορεί πάλι να είναι παράδειγμα το 256, στη συνέχεια υπολογίζει το ψι i, που επίσης είναι τυχαία μεταβλητή, γιατί εφαρμόζω τη συνάντηση H πάνω σε μια τυχαία μεταβλητή. Ωραία. Και θα ήθελα να μελετήσω λίγο πώς κατανέμονται αυτές οι τυχαίες μεταβλητές. Αρχικά θα υποθέσω ότι επειδή η χι i κατανέμονται ομοιόμορφα, και επειδή η H είναι μια συνάρτηση hash επί κρυπτογραφικά ασφαλής και η ψία θα κατανέμονται ομοιόμορφα. Κατανοητό αυτό, έτσι σαν διστικά. Ναι. Αυτό χρειάζεται να το υποθέσουμε ή όντως προκύπτει η λογική αναγκαιότητα. Δεν προκύπτει η λογική αναγκαιότητα, όχι. Γιατί είναι η πρακτική υλοποίηση ας πούμε, στο σάδιο 56 είναι πολύ περίπλοκη για να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Ότι ίσως μπορεί να το πέρασουμε να υπάρχει κάποια. Από ό,τι νομίζω ότι δεν υπάρχει αλλά ναι, ίσως μπορεί να αποδειχθεί αν υποθέσουμε ότι το H είναι όντως μια. Έχει όντως collision resistance, δεν ξέρω. Προς το παρόν μπορούμε να το υποθέσουμε. Και αυτό που θέλω να πετύχει από είναι ουσιαστικά να βρει ένα ψι R που να είναι μικρότερο του ε. Και αυτό θα το κάνει μετά από κάποιες προσπάθειες. Θα δοκιμάσει δηλαδή το ψι 1, το ψι 2, το ψι 3 μέχρι να βρει το ψι W το οποίο πραγματικά ικανοποιεί αυτή την ιδιότητα. Ας δούμε με αυτό. Δηλαδή είναι σαν ένα πείραμα ρήψης νομισμάτων μέχρι να κερδίσουν, κάπως έτσι μοιάζει. Ή ρουλέτας. Ωραία. Οπότε αν δούμε εδώ πέρα τον κώδικα, έχω αυτή τη μεταβλητή, το I είναι η επανάληψη, και αυτή εδώ είναι η CI, και αυτό είναι κάθε φορά η επανάληψη. Και θέλω να μου πείτε πόσες φορές θα τρέξει η επανάληψη. Το W δηλαδή. Αυτό δεν είναι έχουμε να επαναλάβουμε τόσα πειράματα, οπότε με κεντρικό ωριακό θεώρημα θα μπορούσαμε θεωρητικά να βρούμε. Πώς θα είναι, 2 εις την ή μειον έψιλο. Ξανά. 2 εις την ή μειον έψιλο φορές. Εις την ή μειον έψιλο.
Νομίζω πως όχι, αλλά καλά θα πας. Ας δούμε λίγο τις πιθανότητες αυτό. Έχεις κάποια άλλη ιδέα? Επειδή είναι ομοιόμορφη, ξαναλέω να πετύχουμε. Είναι ένα μικρότερο, είναι έξω με την τιμή. Οπότε οι φορές είναι το αντίστοιχο, δηλαδή και στην ίδια έξω. Σωστά. Ωραία. Να το εδώ πέρα, στο που λέει συνάδελφο, ότι αν διαλέξω ένα συγκεκριμένο άγγελ, μια συγκεκριμένη επανάληψη, η πιθανότητα να πετύχω το πείραμά μου είναι έψιλον δια δύο στην ι. Σωστά. Γιατί έχω έψιλον ευνοϊκές περιπτώσεις και δύο στην ι συνολικά περιπτώσεις. Καλά. Και επίσης συνήθως κάνω την υπόθεση ότι αν είναι διαφορετικές οι λήψεις μου, δεν θα πετύχω το ίδιο πράγμα γιατί είναι πολύ μεγάλο το έψιλον μου. Έτσι. Οπότε υποθέτω ότι είναι αδύνατο να συμβεί να τύχουν δύο ίδια ψ. Οπότε μπορώ να πω ότι μετά από. Μάλλον για να είναι τον τάδο και μικρότερο του λάμδα, πρέπει να αναλάβω το πείραμά μου λάμδα φορές. Οπότε η αναμενόμενη τιμή είναι 2 στην ίδια ε. Αυτό να σα εξηγήσω λίγο διαστημικά. Λέει κάτι πολύ απλό. Λέει δηλαδή ότι αν ας πούμε έχω ένα ζάρι το οποίο έχει 6 πλευρές και έχει πιθανότητα ένα έκτο από κάθε πλευρά, αυτό δηλαδή το ε είναι 1 και το 2 είναι 6 εδώ πέρα, το expected πλήθος των φορών που πρέπει να το ρίξω για να πετύχω μέσα στο ε θα είναι 6. Αλλά αν ρίξω ένα ζάρι 6 φορές, περιμένω να φέρω ένα εξάρι. Αυτό λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Αυτή δεν είναι μια γνωστή κατανομή ότι πάμε να πάρουμε ένα πείραμα. Ναι, είναι σωστή. Δεν θυμάμαι το λέει. Ναι. Γνωστά όλα αυτά, τι πιθανότητες. Ωραία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί η άλυση να καθορίσει ακριβώς πόσους κύκλους θα κάνει ο Bob. Δηλαδή, ορίζοντας εδώ πέρα το ε, η άλυση, μπορεί να πει στον Bob ότι κοίτα να δεις, εγώ αναμένω να κάνεις τόσους κύκλους CPU. Ναι, μεν είναι πιθανοτικό όπως είπε ο συνάδελφος, αλλά μπορώ να ελέγξω ακριβώς την αναμενόμενη τιμή για το πόσες φορές θα το τρέξει αυτό. Καλά. Ωραία. Αυτό έχει αρκετές σημαντικές εφαρμογές σε Bitcoin. Θα το δούμε προς το τέλος του μαθήματος. Είναι μάλλον η καρδιά του Bitcoin το πιο σημαντικό πράγμα που το επέτρεψε να δημιουργηθεί και να λειτουργεί. Αυτά. Απορίες στο Proof of Work. Ωραία. Τελευταία εφαρμογή για σήμερα. Θέλω να σας δείξω τα Merkle Vedra. Τα Merkle Vedra έχουν πολλές εφαρμογές αυτά, και σε Bitcoin και σε BitTorrent. Μοιάζουν κάπως έτσι. Ένα Merkle Vedra τι είναι? Είναι ένα διαδικό δέντρο. Έχει μια ρίδα και κάθε κόμβος έχει δύο παιδιά, αριστερό και δεξί, μέχρι να καταλήξουμε στα φύλλα. Και προς το παρόν θα υποθέσουμε ότι αυτά είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Τι γίνεται? Αυτό είναι μια μέθοδος να κάνω hashing, η οποία είναι λίγο πιο περίπλοκη από το κλασικό hash. Έχω ένα μεγάλο καθαρό κείμενο, L1, L2, L3, L4. Το κείμενό μου δηλαδή είναι το L1, παράθεση L2, παράθεση L3, παράθεση L4. Το έχω χωρίσει σε 4 τμήματα και κάθε ένα από αυτά τα τμήματα δυστυχεί τα αντίστοιχα φύλλα. Το πρώτο φύλλο, το δεύτερο φύλλο κλπ. Τα φύλλα, το καθένα είναι το hash του αντίστοιχου plane. Δηλαδή αυτό εδώ, το φύλλο είναι το hash του plane. Σε αυτό το φύλλο είναι το hash του plane και ούτω καθεξής. Τώρα τι γίνεται όταν τα ενώνω? Όταν ενώνω δύο κόμβους, ο πατέρας τους είναι το hash αυτού του hash παράδειγμα σε αυτό το hash. Καλά. Άρα, στην περίπτωση αυτού του εδώ πέρα, μάλλον αυτό εδώ καλά είναι το H του L1, έτσι. Και αυτό εδώ είναι το L1. Αυτό εδώ είναι το H του L2. Αν αυτά τα δύο τα παραθέσω μεταξύ τους και τα κάνω hash, ξανά, δηλαδή θα κάνω hash αυτό, παίρνω αυτή τη μία εδώ πέρα. Άμα πάρω τώρα αυτά τα δύο hashes, τα παραθέσω και τα ξανακάνω hash, παίρνω το hash της ρίζας. Καλά. Οπότε είναι μια τέτοια δομή που είναι λίγο πιο περίπλοκος τρόπος να κάνω hash. Ας το δούμε και... Το hash του 0 είναι ισόν 0. Hash του 0 όχι. Όχι, δεν είναι. Πώς θα το δοκιμάσεις τώρα? Το λέω δηλαδή στην περίπτωση εδώ πέρα, αν ένα data block είναι κενό, θα πάρουμε 0. Αν ένα data block θα πάρεις το hash του... Καλά, το data block συνήθως είναι συγκεκριμένα τα bytes, δηλαδή θα χωρίζω ας πούμε... Αν έχουμε 3 data block, δεν έχουμε 4. Εντάξει. Θα το πάρουμε κενό ή θα το πάρουμε 0. Υπάρχουν διάφορες υλοποιήσεις αυτό, εξαρτάται. Χωρίς να παραλείψεις το παιδί και να βάλεις μια συγκεκριμένη τιμή. Μπορεί να κάνεις πλήρες δέντρα. Πώς θα ξεχωρίζεις? Ας μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί είναι λίγο... Δεν χρειάζεται. Και εξαρτάται την υλοποίηση.
Λοιπόν, ωραία. Εδώ έχω πάλι ένα δέντρο. Παρατηρήστε, το έχω αριθμίσει με βάση το... Αν έχω πάει αριστερά ή δεξιά. Το αριστερά είναι 0, το δεξιά είναι 1. Οπότε αυτό το παιδιαστό το ονομάζω 0-1-1, γιατί πήγα τη ρίζα αριστερά, δεξιά, δεξιά. Και εδώ έχω βάλει 8 data blocks, τα οποία έχουν γίνει hash, και εδώ έχουν γίνει hash τα κοντάκια. Έτσι, καλά. Ωραία. Το μέχρι λέτε τι χρησιμότητα έχουν. Έχουν τη χρησιμότητα ότι μπορώ να κάνω αποδείξεις πάνω σε αυτά τα hash. Τι αποδείξεις. Μπορώ να πιστοποιήσω το περιεχόμενο ενός αρχείου. Θα σας το δείξω στο BitTorrent συγκεκριμένα, πώς χρησιμοποιείται. Λοιπόν, έχουμε την Alice και τον Bob και θέλω να κάνω κάποια απόδειξη. Στο BitTorrent κάνουμε το εξής. Καταρχάς, ποιοι από εδώ έχουν χρησιμοποιήσει BitTorrent. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει, ένας φίλος μου. Ωραία, το ξέρετε λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, όταν εγώ κατεβάζω ένα torrent, συνδέω με ένα tracker. Το tracker τον εμπιστεύομαι συνήθως, είναι αυτό που πάτησα, ας πούμε, είναι το parent για παράδειγμα. Εκεί πέρα αυτός μου δίνει ένα hash. Αυτό το hash είναι το hash της ρίζας ενός Merkle Vendor. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πάρω αυτή την έμπιστη πληροφορία, θέλω να μπορώ να ανταλλάσσω κομμάτια του torrent με οποιοδήποτε άλλον χρήστη, να μου στέλνουν δηλαδή πληροφορίες για το αρχείο. Αλλά θέλω να ξέρω ότι αυτές οι πληροφορίες που μου στέλνουν είναι πράγματι κομμάτι του πραγματικού αρχείου και δεν μου στέλνουν χαζομάρες, έτσι. Π.χ. αν κατεβάσω μια ταινία, δεν θέλω κάποιος κακόβουλος να μου στείλει ένα κομμάτι της ταινίας που να είναι ψεύτικο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Οπότε ο τρόπος που το κάνω στα μέχρι data είναι ο εξής. Έχω την Alice που θέλω να αποδείξει στον Bob ότι ένα συγκεκριμένο data block είναι σωστό. Δηλαδή έχει περιληφθεί στο μεγάλο Merkle tree. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Alice που θέλει να κάνει την απόδειξη είναι αυτή που στέλνει τα δεδομένα. Και Bob είναι αυτός που λαμβάνει τα δεδομένα στο BitTorrent. Ο Bob, επειδή έχει συνδεθεί στο tracker, γνωρίζει τι πίξε του παίζουν και η Alice έχει όλο το Merkle tree γιατί έχει κατεβάσει ολόκληρο το αρχείο. Οπότε η Alice για να αποκαλύψει στον Bob ότι πράγματι είναι σωστό αυτό, είναι μέρος του αρχείου, θα στείλει τα εξής. Θα στείλει το L που είναι το blog το οποίο θέλει να στείλει, τα πραγματικά δεδομένα. Ο Bob θα το κάνει χάσει αυτό το blog, αλλά αυτό το blog δεν είναι το hash της ρίζας του δέντρου, έτσι. Οπότε η Alice θα στείλει τα εξής. Θα στείλει ένα κομμάτι του μονοπατιού που συνδέει αυτό το κόμπο με τη ρίζα. Θα σας το δείξω σχηματικά. Εδώ πέρα μας έχουν στείλει το L3 και θέλω να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι ανήκει στο Merkle Vendor το οποίο γνωρίζει το hash. Για να το κάνω αυτό, κάνω το εξής. Παίρνω το L3, το κάνω hash και μου έρχεται αυτός εδώ ο κόμπος. Ζητάω από την Alice να μου πει το hash αυτού του νου. Κάνω τον κάνω αυτά τα δύο, θα κάνω hash και παίρνω αυτό. Ζητάω την Alice να μου πει το hash αυτού του νου. Κάνω τον κάνω αυτά τα δύο, κάνω hash, παίρνω αυτό εκεί. Ζητάω από την Alice να μου πει εκείνο το hash, θα κάνω τον cut και hash και παίρνω το αρχικό. Οπότε, έχω τις πληροφορίες οι οποίες είναι λογαριασμικές ως προς το πλήθος του συνολικού αρχείου, μπορώ κάθε φορά να αποδεικνύω ότι το κομμάτι που πήρα ανήκει στο πραγματικό αρχείο. Ξέροντας απλά ένα hash τελικό. Καλά. Οι άλλες γιατί τα ξέρετε αυτά. Γιατί έχει κατεβάσει όλο το αρχείο. Και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να μου πει ψέματα. Αλλά δεν έχει κατεβάσει όλο το αρχείο γιατί υπάρχει το. Δεν κάνω δεν έπαθαν σύντερες, υπάρχουν και λήξεις. Ναι. Κοίτα, όταν θα έχει κατεβάσει το κομμάτι, θα έχει μάθει τις πληροφορίες. Α. Για να δεν το ξέρει η Alice, μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον άλλο να βεβαιώσει αυτό το κομμάτι. Η Alice το ξέρει αυτό, γιατί έχει κατεβάσει αυτό το κομμάτι. Έχει κατεβάσει το κομμάτι και δεν έχει λάβει όταν το κατέβει, δεν πήγε έτσι. Γιατί δεν μπορεί να πει ψέματα. Δεν μπορεί να πει ψέματα. Έχει κάποιο κάποια ιδέα γιατί δεν μπορεί να πει ψέματα η Alice, τι θα μπορούσε να γίνει. Αυτό προκύπτει από τη συνδέωση των hash functions. Ναι. Διότι δεν θα μας πει το χάσμα, θα μας πει γιατί δεν μπορεί να κάνει χάσμα κάθε φορά. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά λέει ο Άλισο δεν μπορεί να μας αλλάξει αυτό που μας λέει εδώ στο πλάι. Για να προκύψει εκείνο το χάσμα. Δεν θα ήταν κάπως δύσκολο, δεν θα θέλει πολύ φαντασία για να φτάσουμε στην σωστή ρίζα. Για πες. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα του collision που λέγαμε. Θα έχουμε collision, ναι. Αν μπορούσαμε να πει ψέματα για διαφορετικά δεδομένα και κάποια αντίστοιχα χάσες, θα οδηγηθούμε στο αρχικό χάσμα. Γιατί έχουμε ένα χάσμα που μέσα έχει κάποια πράγματα διαφορετικά και μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν collision, θα μέχρι τρει δουλεύουν. Ωραία, σωστή παρατήρηση. Ωραία. Οπότε αυτά είναι που στέλνονται. Δηλαδή ο Bob θα επιβεβαιώσει το hash του L, θα επιβεβαιώσει το hash αυτό εδώ πέρα και το hash αυτό. Και επίσης φυσικά πρέπει η Alice να του στείλει και το μονοπάτι. Έτσι, γιατί εδώ πέρα ξέρει θα πρέπει να. Αυτό το παιδί είναι αριστερό παιδί και αυτό το παιδί είναι δεξί παιδί και αυτό είναι αριστερό παιδί και να ξέρει με ποια σειρά θα κάνει το cut.
Έτσι. Οπότε ο Bob έστω ότι ξέρω εγώ αρχικά είναι αριστερά, το βάζει αριστερά και βάζει δεξιά το, αυτό που του έστειλε η άξη σαν αδέρφη. Εντάξει, και εδώ πέρα το, τον αδερφό το βάζει αριστερά γιατί το πραγματικό παιδί είναι δεξιά. Και βλέπετε ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενο χάσιμο συνέχεια. Εντάξει, οπότε αυτές είναι οι μαθηματικές σχέσεις, κάπως έτσι μοιάζουν. Ωραία, η χρήση στο BitTorrent είναι αυτή. Και να, εδώ σας έχω και ένα παράδειγμα από το BitTorrent, ένα συγκεκριμένο hash που μπορεί να το δείτε και στο Torrent. Αν κατεβάζετε με, το, με κάποιο Torrent client συγκεκριμένο, πάνω στο Torrent το φέρνει, το βλέπετε αυτό. Πραγματικά αυτό είναι το hash, εδώ σημαίνει filtry root. Εντάξει. Αυτά ήθελα να σα πω για σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν απορίες για τα merge trees γενικά ή και για όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Ερωτήσεις γενικά, κάτι άλλο θέλω να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Ωραία, την επόμενη φορά θα δούμε, όχι μαζί μου δηλαδή, θα δείτε HMAX και πώς μπορείτε να πιστοποιήσετε μηνύματα στο δίκτυο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δείτε κάπως τις σχετικές υπογραφές, οι οποίες θα είναι όμως συμμετρικές. Οπότε τα λέμε την Τρίτη. Αν δείτε την έσχετη, είναι μια αρχή. Αλλά η φορά είναι την Παρασκευή.